Καλησπέρα κυρίες και κύριοι, καλή εβδομάδα σε όλους. Εύχομαι με υγεία και να πάνε όλα καλά, να έχουμε και καλές ειδήσεις αυτή την εβδομάδα. Και κάπως έτσι ξεκινάει η εβδομάδα ειδησιογραφικά με σημαντικές εξελίξεις που σχετίζονται με την ενδυνάμωση της θεσμικής λειτουργίας των δομών της δικαιοσύνης στη Μεσσηνία και οι όποιες προτάσεις περί κατάργησης του εφετείου της Καλαμάτας ακυρώθηκαν και έτσι το εφετείο παραμένει ενώ ενσωματώνεται στην Καλαμάτα το πρωτοδικείο της Σπάρτης και όχι μόνο αυτό. Σε περιφερειακή έδρα του πρωτοδικείου Καλαμάτας αναβαθμίζεται το ειρηνοδικείο της Πύλου. Οι εξελίξεις αυτές ανακοινώθηκαν από τον πρόεδρο του Δικηγορικού Συλλόγου Καλαμάτας και φέρουν βέβαια τη σφραγίδα των δυναμικών κινήσεων που υπήρξαν και την καταλυτική παρέμβαση του πρώην Πρωθυπουργού Αντώνη Σαμαρά. Τα όσα βγήκαν ως σχέδια για το δικαστικό Καλλικράτη έβαζαν στις προτάσεις του στο μάτι και το εφετείο της Καλαμάτας. Η παρέμβαση πολλών παραγόντων ήταν δυναμική, κυρίαρχα των τοπικών λειτουργών της δικαιοσύνης, με μπροστάρι τον Δικηγορικό Σύλλογο της Καλαμάτας, σύσσωμη της τοπικής κοινωνίας, αλλά υπήρξε και μια καταλυτική παρέμβαση που σταμάτησε κάθε συζήτηση που πήγε να ξεκινήσει. Και αυτή ήταν για μία ακόμη φορά ουσιαστική για τις τοπικές εξελίξεις από τον πρώην Πρωθυπουργό Αντώνη Σαμαρά. Στην τελική φάση, συνοδοιπόρος του Δικηγορικού Συλλόγου Καλαμάτας, εγγυητής της διατηρήσεως του εφετείου Καλαμάτας, αλλά και του δικαστικού σχηματισμού στην Πύλο, υπήρξε ο πρώην Πρωθυπουργός Αντώνης Σαμαράς, ο οποίος έδειξε έμπρακτα, πραγματικό και συγκινητικό ενδιαφέρον για τη Μεσσηνία, αφού ως γνωστόν το εφετείο Καλαμάτας αφορά όλη τη Μεσσηνία. Η όλη συζήτηση, αν προχωρούσε, θα δικούσε ακόμα και στη θεωρία της τα όσα έχουν προγραμματιστεί για τη λειτουργία της δικαιοσύνης, στον τόπο που καθοριστικά υποστηρίζεται στην ύπαρξη του εφετείου και όχι μόνο. Και αυτό γιατί ήδη δρομολογείται η ουσιαστική αναβάθμιση των δικαστικών λειτουργιών με το νέο κτίριο του ειρηνοδικείου της Πύλου, που θα λειτουργήσει περιφερειακά και που πρόσφατα αναγγέλθηκε πως ξεκινά η υλοποίησή του από τις κτηριακές υποδομές ΑΕ, και εδώ να σημειωθεί με παρέμβαση του Αντώνη Σαμαρά. Οι παρεμβάσεις του. Πρέπει να τα λέμε ορισμένα πράγματα και το κύρος του απέτρεψε την οποιαδήποτε αρνητική εξέλιξη. Και οι εξελίξεις πλέον είναι θετικές και όχι μόνο για την παραμονή του εφετείου της Καλαμάτας. Ο δικαστικός σχηματισμός στην Πύλο όχι μόνο παραμένει, αλλά αναβαθμίζεται από ειρηνοδικείο σε περιφερειακό πρωτοδικείο ή σε περιφερειακή έδρα του πρωτοδικείου Καλαμάτας. Στην Πύλο θα εκδικάζονται πλέον υποθέσεις μονομελούς πλημελιωδικείου, υποθέσεις μονομελούς πρωτοδικείου και θα υπάρχει πρόεδρος υπηρεσίας. Το πρωτοδικείο Σπάρτης μεταφέρεται στο εφετείο Καλαμάτας. Τις όλες ανακοινώσεις έκανε σήμερα στη Γενική Συνέλευση του Σώματος των Δικηγόρων ο πρόεδρος του Δικηγορικού Συλλόγου Κώστας Μαριέλης, που κινήθηκε όλο το προηγούμενο διάστημα μεθοδικά και δυναμικά. Η επιχειρηματολογία του Δικηγορικού Συλλόγου Καλαμάτας δικαιώθηκε και έπιασε τόπο. Η στρατηγική του Δικηγορικού Συλλόγου Καλαμάτας δικαιώθηκε και έπιασε τόπο. Οι αγωγιστικές κινητοποιήσεις του Δικηγορικού Συλλόγου Καλαμάτας δικαιώθηκαν. Ο Δικηγορικός Σύλλογος Καλαμάτας νίκησε. Οι δικηγόροι της Καλαμάτας νίκησαν. Η Μεσσηνία νίκησε. Οι Κασάνδρες διαψεύστηκαν. Ήταν δίκαιο και έγινε πράξη. Το εφετείο Καλαμάτας παραμένει. Ο κ. Μαργέλης μίλησε παράλληλα και για την καταλυτική παρέμβαση του Αντώνη Σαμαρά, αναφερόμενος και σε λεπτομέρειες. Το πόρισμα του Υπουργού Δικαιοσύνης, της Επιτροπής του Υπουργείου Δικαιοσύνης, με επικεφαλή τον κύριο Μικρούδη, κοινοποιήθηκε από το γραφείο τύπου του Υπουργού Δικαιοσύνης στο Δικηγορικό Σύλλογο Καλαμάτας μεσημεριανή ώρα. Πριν δύο εβδομάδες περίπου, μεσημεριανή ώρα. Το απόγευμα της ίδιας ημέρας θορυβήθηκα, ήξερα περίπου τι γίνεται, τηλεφώνησα στον Αντώνη Σαμαρά. 7 η ώρα το απόγευμα. Στην τηλεφωνική επικοινωνία που έγινε, γιατί πρέπει να το πω αυτό το πράγμα, εκεί συγκινήθηκα. Μου λέει: Πρόεδρε, μου λέει, ξέρω τι με θέλεις. Έχω πάρει ήδη τα μέτρα μου, έχω ήδη ενημερώσει το Υπουργείο Δικαιοσύνης
Όσο είμαι εγώ στη Μεσσηνία, δεν θα φύγει ποτέ το εφετείο Καλαμάτας. Ήταν η πρώτη διαβεβαίωση που έλαβα, αλλά το χαρακτηριστικό του ενδιαφέροντος που δείχνει, σε 7 ώρα που τον πήρα τηλέφωνο, ήξερε γιατί πράγμα τον ήθελα. Και το δεύτερο, θα σα πω, το τελευταίο χρονικό διάστημα έχουμε καθημερινή τηλεφωνική συνομιλία και δείχνει το ενδιαφέρον του εμπράκτος καθημερινός. Θέλω να είμαι ειλικρινός. Κάθε μέρα μιλάω με τον Αντώνη Σαμαρά για αυτό το θέμα. Ακολούθως, για το όλο τους ενδιαφέρον, την στήριξη και την συμπαράσταση, ο πρόεδρος του Δικηγορικού Συλλόγου της Καλαμάτας ευχαρίστησε μία σειρά από φορείς, πολιτικούς και αυτοδιοικητικούς παράγοντες και ανθρώπους του χώρου της δικαιοσύνης. Ιδιαίτερες ευχαριστίες θα πρέπει να αναφέρω οπωσδήποτε στην Εισαγγελέα Εφετών Καλαμάτας. Με τις επαφές που έκανε σε δικαστικό χώρο, ασχολήθηκε η κυρία αυτή, η κυρία Εισαγγελέας Εφετών Καλαμάτας, με τη διατήρηση του εφετείου Καλαμάτας. Και τον πρόεδρο Εφετών Καλαμάτας και αντιπρόεδρο της Ενώσεως Δικαστών Εισαγγελέων, τον Χαράλαμπο Μαυρίδη, τον τιμονιέρη αυτήν την εποχή του εφετείου Καλαμάτας, ο οποίος δεν μπορούσε να δεχθεί καθιοδήποτε τρόπο ότι το εφετείο Καλαμάτας ενδεχομένως θα καταργηθεί ή θα συγχωνευτεί με τον ίδιο πρόεδρο. Ο Χαράλαμπος Μαυρίδης μόχθησε πραγματικά και με τις επαφές που είχε ως θεσμικός αντιπρόεδρος Ενώσεως Δικαστών και Εισαγγελέων, με τις επαφές που είχε πέρα της διατηρήσης του εφετείου μας. Μια τεράστια έκφραση ευγνωμοσύνης. Αυτό να το θυμόμαστε όλοι οι δικηγόροι της Καλαμάτας διαβίου. Τεράστια έκφραση ευγνωμοσύνης στον πρόεδρο του Δικηγορικού Συλλόγου Σπάρτης και στο Διοικητικό Συμβούλιο του Δικηγορικού Συλλόγου Σπάρτης. Θετικές λοιπόν οι εξελίξεις. Να πάμε τώρα στο μέτωπο του καιρού. Ο χειμώνας έχει έρθει με ένα ισχυρό κύμα ψύχους που σύμφωνα με τους μετεωρολόγους θα χτυπήσει και την Ελλάδα μέσα στις επόμενες ώρες. Ωστόσο φαίνεται πως δεν θα είναι κάτι που θα μας απασχολήσει μόνο τώρα. Χαμηλές θερμοκρασίες και χιόνια προβλέπονται για αρκετές περιοχές και στα δυτικά της χώρας. Χειμωνιάτικο σκηνικό με βροχές, καταιγίδες και πτώση της θερμοκρασίας προβλέπουν για το επόμενο διάστημα οι μετεωρολόγοι που θα επηρεάσει και τις περιοχές της Πελοποννήσου. Κάποιες λίγες βροχές και καταιγίδες στη Δυτική Ελλάδα και πάλι και το Ανατολικό Αιγαίο, λίγα πράγματα όμως, όχι τα σημερινά, όχι αυτά που γίνανε το βράδυ, οι άνεμοι στα 5 με 7 μποφόρ. Την αυριανή ημέρα το σκηνικό αλλάζει και φέρνει βροχές και τοπικές καταιγίδες στα ανατολικά και νότια, χιονοπτώσεις σε χαμηλά υψόμετρα κυρίως της βόρειας χώρας, ισχυρούς έως σχεδόν θυελώδεις βόρειους ανέμους στο Αιγαίο και θερμοκρασία σε πτώση περισσότερο αισθητή στα ανατολικά. Η Τρίτη όμως θα είναι η μέρα που ξεκινάει ο χειμώνας. Ξεκινάει ο χειμώνας, θα μπουν βοριάδες το απόγευμα, θα έχουμε στην αρχή βροχές στο Αιγαίο, όμως το βράδυ θα πέσει θερμοκρασία, θα έχουμε και χιόνια. Οι βροχές θα είναι αρκετές στη Θεσσαλία, στην Εύβοια, στην Ανατολική Στερεά και εκτιμώ με τα σημερινά στοιχεία ότι θα δούμε το βράδυ της Τρίτης χιόνια και στην Πάρνηθα. Απλώς για να δείξουμε πόσο αλλάζει η θερμοκρασία. Ναι. Και από Τετάρτη, πραγματικά Τετάρτη χειμώνα, θα έρθει κρύο. Θα έρθει κρύο αρκετό. Στην Αθήνα, από Λαμία και πάνω, πιστεύω, οι μέγιστες τιμές το μεσημέρι θα είναι κάτω από 10 βαθμούς. Ναι. Στην Αθήνα θα είμαστε στους 10 με 12 βαθμούς το μεσημέρι. Mm-hmm. Προφανώς θα έχουμε παγετό στη Βόρεια Ελλάδα και μείον 5, μείον 6 βαθμούς. Τα φαινόμενα πάντως θα είναι λίγα. Εντάξει, λίγα χιόνια, λίγες βροχές. Λίγα πράγματα και το κρύο θα μείνει. Πέμπτη με Κυριακή θα έχουμε χειμώνα, το είπαμε και χθες. Χειμώνα με αντίστοιχες θερμοκρασίες, δηλαδή στους 10 με 12 βαθμούς από Πέμπτη έως Κυριακή. Και κρύο. Τώρα, να μην πω ότι Δευτέρα ξανανεβαίνει η θερμοκρασία. Ας κρατήσουμε το χειμώνα 5 ημέρες και βλέπουμε. Πάμε τώρα σε μια έτσι τραγική είδηση. Δεν το χωρά ανθρώπινος νους. Μια 66χρονη βρήκε τραγικό θάνατο στο λιμάνι της Κυπαρισίας. Το τραγικό συμβάν ήρθε εν μέσω κακοκαιρίας. Η σφοδρότητα των ανέμων που έμπνεαν στην περιοχή της Τριφυλίας ήταν τέτοια που τα κύματα έφταναν αρκετά μέτρα στην ξηρά. Η άτυχη γυναίκα που έκανε βόλτα με το σύζυγό της στο δυτικό μόλο όταν τα ορμητικά κύματα την παρέσυραν με αποτέλεσμα να πνιγεί. Σε τραγωδία εξελίχθηκε στο λιμάνι της Κυπαρισίας η βόλτα δίπλα στη θάλασσα για μια 66χρονη Γερμανίδα. Τα ορμητικά κύματα παρέσυραν την άτυχη γυναίκα με αποτέλεσμα να βρει τραγικό θάνατο. Όλα έγιναν το μεσημέρι της Κυριακής, όταν σύμφωνα με τον σύζυγό της, ο οποίος ήταν μάρτυρας της απίστευτης αυτής τραγωδίας, η 66χρονη, καθώς περπατούσε στο λιμάνι, παρασύρθηκε από τα κύματα που κάλυπταν κατά διαστήματα των λιμενοβραχίων, με συνέπεια να πέσει στο νερό και να χαθεί στη θάλασσα.
Άμεσα ειδοποιήθηκαν οι αρχές με την έρευνα για τον εντοπισμό της να διαρκεί περίπου μία ώρα. Λίγο μετά τις 4 το μεσημέρι, περίπου 500 μέτρα μακριά, σε παραλία βόρεια από το λιμάνι της Κυπαρισίας, η 66χρονη εντοπίστηκε χωρίς τις αισθήσεις της. Μεταφέρθηκε άμεσα με ασθενοφόρο όχημα του ΕΚΑΒ στο Γενικό Νοσοκομείο Μεσσηνίας, όπου δυστυχώς διαπιστώθηκε ο θάνατός της. Το πρώτο λιμενικό τμήμα Κυπαρισίας του Λιμεναρχείου Πύλου, που διενεργεί την προανάκριση, παρήγγειλε τη διενέργεια νεκροψίας νεκροτομής στην Ιατροδικαστική Υπηρεσία Πατρών. Παραμένουμε στο θέμα. Είναι μαζί μας ο συνάδελφος ο Δημήτρης Ζωγκόκης, ο οποίος βρέθηκε εκεί στον τόπο που έγινε αυτή η τραγωδία. Δημήτρη, καλησπέρα. Καλησπέρα, Δέσποινα. Πραγματικά δεν ξεκίνησαν καλά τα πράγματα, καλά η χρονιά για την Τριφυλία. Ένα ωραίο λιμάνι, πολύπαθο θα έλεγα, καθώς κάθε χρόνο συνεχίζει και φτιάχνεται. Είχαμε λοιπόν αυτό το τραγικό συμβάν. Οι λόγοι που έγινε αυτό το συμβάν είναι πολλοί. Καταρχήν το λιμάνι, να πούμε για όσους δεν γνωρίζουν, δεν είναι σε τα κύματα σε αυτό το ύψος μόνο που βλέπετε, αλλά κατά διαστήματα τα ύψη ανεβαίναν πάρα πολύ. Το λιμάνι το ίδιο, εδώ και κάποιους μήνες, πολλοί δεν το ξέρουν αυτό, εδώ και κάποιους μήνες η στάθμη του νερού έχει πέσει. Που αυτό σημαίνει ότι τα κύματα που είδατε που σκεπάζουν από πάνω, το λιμάνι, έχουν πολύ μεγαλύτερο ύψος. Μιλάμε για κύματα τα οποία μπορεί να μας φαίνονται εμάς σαν απλά καβαλήσαν από πάνω το τσιμέντο που λέμε, έτσι να πούμε απλά λαϊκά. Όμως από κάτω υπάρχει μισό μέτρο και βάθος. Το βλέπουμε και στο πλάνο μας τώρα έτσι χαρακτηριστικά, Δημήτρη, μπράβο, ότι το κύμα είναι τεράστιο πραγματικά. Και φαντάζομαι ότι ήταν η στιγμή εκείνη που η άτυχη 66χρονη ήταν στο σημείο που τα κύματα πέρασαν εκεί το μόλο και την παρέσυραν δυστυχώς και πνίγηκε. Οι εικόνες έτσι που μου έχεις αποτυπώσει το δείχνουν χαρακτηριστικά, ότι ήταν επικίνδυνο εκείνη την ώρα να κάνει κάποιος βόλτα στο συγκεκριμένο σημείο, έτσι Δημήτρη? Έτσι ακριβώς. Οι εικόνες που έδειξε πιο πριν, λίγο πριν, ναι, θα βλέπατε ότι υπήρχαν κυματοθράφστες στην άκρη, οι οποίες τα κύματα υπερπηδούσαν από τους κυματοθράφστες. Και όχι μόνο τους κυματοθράφστες, αλλά και πιο δίπλα το τυχείο που υπάρχει, που είναι και μάλιστα καινούριο, καθότι το 2001, τον Νοέμβριο του 2001, αυτό το τυχείο και οι κυματοθράφστες είχαν καταστραφεί από πολύ μεγαλύτερα κύματα. Αυτό το τυχείο που βλέπετε ακριβώς απέναντι. Λοιπόν, προφανώς κάπου εκεί ήταν η άτυχη Γερμανίδα, η οποία περπατούσε, περάσαν τα κύματα πάνω από το τυχείο, προφανώς και την παρασύρανε και προφανώς δεν την βρήκαν σε αυτά τα νερά μέσα του λιμανιού, αλλά στην παραλία που βρίσκεται ακριβώς δεξιά. Το θέμα είναι ότι το λιμενικό βέβαια έχει βάλει ταμπέλες και λέει σαφώς απαγορεύεται η είσοδος, προφανώς επειδή κάνουν ακόμα έργα εκεί, είναι πολλά χρόνια που κάνουν εκεί τα έργα. Και προφανώς γι' αυτό υπάρχουν μια-δυο τυπικές ταμπέλες. Βέβαια, αυτό δεν σημαίνει ότι δεν μπορεί να μπει κάποιος και με τα μάξι μπαίνεις και. Όλοι αυτό κάνουν στο κάτω-κάτω, άμα το βάλουμε. Το θέμα είναι ότι πώς γίνεται ένα έργο που έγινε το 2001, εντάξει, έγιναν μεγάλα κύματα, πολύ πιο μεγάλα από αυτά που είδαμε. Να δούμε και τα πλάνα τώρα, έτσι, να μας βοηθήσει εκεί ο Σταύρος να μας δείξει τα πλάνα από το αρχείο σου, έτσι, Δημήτρη, από τότε που έγιναν οι καταστροφές. Ναι, καθώς θα τα βλέπουμε, ναι, να σου πω το ερώτημα ποιο είναι. Πέρσι τα κύματα αυτά που βλέπεις ήταν πολύ μεγαλύτερα. Όντως σπάσανε οι κυματοθράφστες, έσπασε το τυχείο που βρίσκεται απέναντι. Αυτές είναι οι εικόνες που ήταν το 2021. Βλέπεις ακόμα και τη βάρκα, την έχει ανεβάσει από πάνω. Εδώ είναι η στιγμή που ακριβώς πάει ο κυματοθράφστης μαζί με το τυχείο. Ναι. Μεγάλα κύματα, πραγματικά, δεν μπορούσαν να κάνουν κάτι. Το φτιάχνουν το τυχείο πολύ καλύτερο, εννοείται, και οι βραχίονες, οι κυματοράφτες, πολύ καλύτεροι. Πώς γίνεται τώρα με μικρότερη ένταση να υπερπηδάνε τα κύματα και τους κυματοθράφτες, αλλά και το φράχτη, και προφανώς κάπως έτσι συνέβηκε και το ατύχημα. Μάλιστα. Δυστυχώς χάθηκε έτσι μία ανθρώπινη ζωή. Θα πρέπει να πούμε εδώ, έτσι, Δημήτρη, το λέμε πολλές φορές, το αναφέρουν έτσι και οι οδηγίες της πολιτικής προστασίας, ότι όταν έχουμε κακοκαιρία, καλό είναι να αποφεύγουμε
και να κάνουμε μια βόλτα στο λιμάνι και να κάνουμε έτσι σε σημεία επικίνδυνα. Καλό είναι να προστατεύουμε και εμείς τον εαυτό μας, γιατί βλέπουμε ότι η κλιματική αλλαγή φέρνει και ακραία φαινόμενα και εκεί που δεν το περιμένουμε μπορεί να τύχει έτσι κάτι πολύ ξαφνικό και να χάσουμε και τη ζωή μας. Προσοχή λοιπόν σε όλους, γιατί τώρα ουσιαστικά μπαίνουμε στο χειμώνα και έτσι, μπροστά μας δεν ξέρουμε τι θα συμβεί. Αν θες να κάνω μια παρατήρηση ακόμα, Δέσποινά μου, μπορεί το κύμα που είδαμε, αυτό το μικρό που απλά ανέβηκε από πάνω, είναι όπως το τσουνάμι. Βλέπεις το τσουνάμι και έρχεται και λες πόσο είναι, 15-20 εκατοστά, σιγά δεν είναι τίποτα. Η δύναμη που έχει όμως αυτά τα 15-20 εκατοστά είναι ικανά να σε αρπάξουν στην κυριολεξία από τα πόδια και να σε παρασύρουν μέσα χωρίς να μπορείς να κάνεις τίποτα. Ναι. Τι να πούμε, συλληπιτήρια στους οικείους, στους συγγενείς της. Να σε ευχαριστήσουμε, Δημήτρη. Καλή συνέχεια. Πάμε τώρα να δούμε κάτι άλλο, κυρίες και κύριοι. Επιτίδιοι εκμεταλλεύονται την αυξημένη χρήση του διαδικτύου και των ηλεκτρονικών υπηρεσιών προκειμένου να πιάνουν στα δίκτυα τους υποψήφιους αγοραστές μεταχειρισμένων αυτοκινήτων. Στην εξιχνίαση μιας τέτοιας απάτης έφτασαν οι αστυνομικοί του τμήματος Τριφυλίας ύστερα από την καταγγελία μιας 45χρονης. Ανεξέλεγκτες είναι οι διαστάσεις που έχει λάβει το φαινόμενο των απατών μέσω διαδικτύου, με τους επιτίδιους να αποσπούν μεγάλα χρηματικά ποσά από ανυποψίαστους οδηγούς με δόλωμα αγγελίες πώλησης μεταχειρισμένων αυτοκινήτων. Μια τέτοια περίπτωση και στην Τριφυλία, όπου μια γυναίκα 45 ετών αλβανικής καταγωγής, αναζητώντας σε γνωστή ιστοσελίδα αγοραπολισίας αυτοκινήτων να αγοράσει γιοταχή, επέλεξε την αγγελία ενός 42χρονου από την Αθήνα, πλήρωσε το αντίτιμο των 1.700 ευρώ και αγόρασε αέρα. Το περιστατικό έλαβε χώρα στις 6 Ιανουαρίου με την παθούσα να απευθύνεται στις αρχές και τους αστυνομικούς του τμήματος Τριφυλίας να προβαίνουν στην εξιχνίαση της υπόθεσης για την οποία σχηματίστηκε δικογραφία σε βάρος 42χρονου ημεδαπού για απάτη. Οι επιτίδιοι εκμεταλλεύονται την αυξημένη χρήση του διαδικτύου και των ηλεκτρονικών υπηρεσιών προκειμένου να πιάνουν στα δίχτυα τους υποψήφιους αγοραστές μεταχειρισμένων αυτοκινήτων. Στην συντριπτική πλειονότητα των περιπτώσεων, το προσπόληση αυτοκίνητο των απατεώνων είναι ανύπαρκτο και γι' αυτό το λόγο οι επιτίδιοι πρέπει να αντλήσουν φωτογραφικό υλικό από αυτοκίνητα που πωλούνται από νόμιμες επιχειρήσεις. Για να παρουσιάσουν το αυτοκίνητο ως δικό τους, προβαίνουν στην παραποίηση των εικόνων, σβήνοντας τυχόν εμπορικά σήματα αλλά και πινακίδες κυκλοφορίας. Γι' αυτό οι χρήστες θα πρέπει να κοιτάζουν εξονυχιστικά τις δημοσιευμένες φωτογραφίες, προσέχοντας αν αυτές είναι από διαφορετικούς χώρους. Το πρώτο πράγμα που θα πρέπει να κρούσει τον κώδωνα κινδύνου είναι το γεγονός πως ο πολιτής αρνείται οποιαδήποτε τηλεφωνική ή άλλη επικοινωνία με το πρόσχημα ότι είναι συνεχώς απασχολημένος, αποφεύγοντας να συναντήσει τον εκάστοτε ενδιαφερόμενο από κοντά. Οι απατεώνες προσφέρουν συνήθως τα αυτοκίνητα σε ιδιαίτερα χαμηλές τιμές, παρουσιάζοντάς τα ως προϊόν εισαγωγής από το εξωτερικό και όχι μόνο. Η τιμή δεν θα πρέπει να παραπλανά ή να σαγηνεύει τον υποψήφιο αγοραστή, πολλό δε μάλλον από τη στιγμή που αυτός που παριστάνει τον πολίτη δεν μπορεί να παρουσιάσει την απαραίτητη τεκμηρίωση μέσω εγγράφων. Με 11 μέτρα για τον περιορισμό της εξάπλωσης του κορονοϊού αλλά και των άλλων λοιμόξεων, σύμφωνα με προτάσεις του ΕΟΔΗ, άνοιξαν σήμερα τα σχολεία μετά τις διακοπές των Χριστουγέννων και βέβαια σε ό,τι αφορά τις απουσίες, το Υπουργείο Παιδείας αποφάσισε να μην προσμετρώνται έως και 5 ημέρες αν οι μαθητές νοσούν από κορονοϊό. Ωστόσο, να πούμε ότι δεν έχει φτάσει ακόμα στα σχολεία η σχετική εγκύκλειος. Με μια σειρά μέτρων και προφυλάξεις για την αποφυγή νόσησης των μαθητών και τη μείωση εξάπλωσης του κορονοϊού και της γρίπης, άνοιξαν σήμερα τα σχολεία εν μέσω της ραγδαίας αύξησης των κρουσμάτων την τελευταία περίοδο. Τα σχολεία ξεκίνησαν κανονικά. Φυσικά, από ό,τι και εσείς όλοι μας έχουμε πληροφορηθεί, υπάρχει έξαρση της ιώσης. Με το ξεκίνημα στον κορονοϊό και γρίπη και αυτά, έχουν έρθει οδηγίες από το Υπουργείο σε ό,τι αφορά που συστήνουν τέλος πάντων κάποια μέτρα που πρέπει να τηρούνται ούτως ώστε να μειωθεί ο κίνδυνος μετάδοση των λοιμόξεων του αναπνευστικού. Αυτές οι οδηγίες εστάλησαν στα σχολεία. Οι διευθυντές είναι πάντα σε επαγρύπνηση και το προσωπικό, ούτως ώστε να τηρούνται. Αφορά το πλύσιμο των χεριών, τον καλό αρισμό των χώρων. Και το κυριότερο είναι, σε περίπτωση που κάποιος μαθητής εμφανίζει συμπτώματα, θα πρέπει να παραμένει στο σπίτι
τουλάχιστον και αν έχει πυρετό, θα πρέπει να, έχει, να είναι απύρετος για ένα 24ωρο και να επιστρέψει στο σχολείο. Σε ό,τι αφορά στις απουσίες, το Υπουργείο Παιδείας αποφάσισε να μην προσμετρώνται έως και 5 ημέρες αν οι μαθητές νοσούν από κορονοϊό. Ωστόσο, επίσημα δεν έχει φτάσει εγκύκλιος ακόμα στα σχολεία. Ακόμα δεν έχει έρθει κάτι σε ό,τι αφορά τις απουσίες. Πιστεύω όμως ότι αφού δούμε τα πράγματα πώς θα είναι τις επόμενες μέρες και το θέμα των απουσιών των μαθητών, πιστεύω ότι θα ρυθμιστεί. Θα δούμε έτσι το τι ακριβώς γίνεται με τον κορονοϊό, τη γρήπη και αλλά και τις άλλες ιώσεις αμέσως μετά το διάλειμμα. Να πάμε τώρα σε κάτι άλλο. Δύσκολα πραγματικά είναι τα πράγματα στην αγορά, με την καθημερινότητα να ταλανίζει τους καταναλωτές. Οι περισσότεροι περιορίζονται στην προμήθεια των απαραίτητων, που είναι πια δύσκολη υπόθεση λόγω του πληθωρισμού και των ανατιμήσεων παντού. Με τις γιορτές και την ατμόσφαιρα φυγής που προσφέρουν έχουν ολοκληρωθεί πια, έρχεται και στρογγυλοκάθεται ξανά η σκληρή καθημερινότητα με βασικό ζήτημα, τον οξύπονο κέφαλο της ακρίβειας, ειδικά στα τρόφιμα. Η φέτα, το λάδι, το ψωμί, όλα. Μπιμπιλίνο, όλα αυτά, όλα πανάκριβα. Έχει γίνει μεγάλη ανατίμηση στα προϊόντα. Ο κόσμος δυσκολεύεται, είναι γεγονός. Η μισθή είναι σταθερή, δεν ανταποκρίνεται δηλαδή τώρα μια σύνταξη χαμηλή, δεν μπορεί να ανταποκριθεί ο κόσμος. Είναι πολλά τα έξοδα με τους λογαριασμούς. Αυτά που πληρώνουμε κάθε μήνα δηλαδή σε λογαριασμούς των 10 και όλα αυτά που είναι οι ανάγκες του οικοκυριού, να το πω έτσι, μόλις πάει 20 μήνες τελειώνουν τα χρήματα. Κάτι πρέπει να αλλάξει. Σύμφωνα με μελέτη για τις αγορές της εορταστικής περίοδου του ΙΝΜΗ της ΕΣΕ, οι επιπτώσεις του πληθωρισμού στις τιμές και το αυξημένο λειτουργικό κόστος οδήγησαν σχεδόν 4 στις 10 επιχειρήσεις να πραγματοποιήσουν προσφορές, εκτόσεις, ακόμη και κατά την εορταστική περίοδο, ενώ συνολικά σε καταναλωτές και εμπόρους ένα κλίμα βεβαιότητας κυριαρχεί από αυτές τις πιέσεις, τα εισοδήματα και κυρίως το αυξημένο κόστος των προμηθευτών και αφετέρου. Τη συμπίεση του περιθωρίου κέρδους, ώστε όπως αναφέρεται να μην περάσουν οι ανατιμήσεις εξ ολοκλήρου στην τελική τιμή. Σίγουρα φαίνεται η διαφορά, γιατί κοιτάζουν ο κόσμος τα άκρως απαραίτητα, αυτά που πρέπει να πάρουν γιατί τα έχουν ανάγκη. Ψωνίζει τα απαραίτητα. Αυτό έχω καταλάβει, γιατί δεν είναι όπως κάποτε. Εννοείται ότι κοιτάνε προσφορές και εκτόσεις. Έχουμε ακόμα πολύ καλές τιμές, έχουμε μισή τιμή και 60% σε κάποια είδη μας. Οπότε ο κόσμος θα κοιτάξει να εκμεταλλευτεί το ποσοστό έκπτωση που βάζουν. Πάμε τώρα, κυρίες και κύριοι, σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε. Γραφείο Ενοικιάς Συνοχημάτων Ace Transfer Παπαδημητρίου. Παρέχουμε γιοταχή, minivan 7 έως και 9 θέσεων και VIP Transfer. Παπαδημητρίου. Ένα όνομα που γράφει ιστορία και στις μετακινήσεις. Ace Transfer Παπαδημητρίου. Νέα είσοδος Καλαμάτας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6947 26 1251.
δημιουργή της τρανς, μεταφορές από το 1943. Καναδάς, Αυστραλία, Αμερική, Ευρώπη, Αθήνα. Παντού, δίπλα σας. Μεταφορά ελαιολάδου και δεμάτων. Χρόνια τώρα στηρίζουμε τους παραγωγούς και μεταφέρουμε το ελαιόλαδό σας παντού. Σπουργίτης Τρανς. Τώρα και μεταφορά ευπαθών προϊόντων σε ελεγχόμενη ψήξη. Ανταποδίδουμε την εμπιστοσύνη σας με νέες μειωμένες τιμές. Σπουργίτης Τρανς. Λεωφόρος Αθηνών 186. Τηλέφωνο 27210-22-266. Τα απογεύματα δεν παίζω πια μπάλα. Αλλά δεν μου λείπει κιόλας. Στο Αιγαίο. Βράδυ. Με καιρό. Και δεν πας για ψάρεμα. Έχεις μπροστά σου ένα σπίτι, το οποίο πλέον είναι μόνο συντρίμια. Ένας άνθρωπος είναι θαμμένος με στο χιόνι. Ξέρεις ότι έχεις μόνο 15 λεπτά. 15 λεπτά για να τον ξεθάψεις από εκεί πέρα μέσα. Είναι όμως αυτό το συναίσθημα που νιώθεις. Όταν τα δίνεις όλα για να σώσεις ένα παιδί, πριν το καταπιεί το νερό. Η πραγματική ανταμοιβή είναι η ευγνωμοσύνη του ανθρώπου που κινδυνεύει. Είναι ο τρόπος που σε κοιτάζει ο άλλος. Αυτό το βλέμμα. Αυτό το βλέμμα του ανθρώπου που έσωσες από τα ερείπια. Πραγματικά είναι σαν να νιώθεις ότι παίρνεις μέρος σε ένα θαύμα. Και αυτό το βλέμμα σου δίνει τη δύναμη να συνεχίσεις. Επιστρέψαμε, είμαστε και πάλι εδώ και θα συνεχίσουμε με το θέμα που έχει να κάνει με την έξαρση κορονοϊού και γρήπης αλλά και άλλων ιώσεων. Και βέβαια σήμερα ξεκίνησαν και τα σχολεία και το Υπουργείο έχει στείλει έτσι και κάποιες οδηγίες γι' αυτό. Είναι μαζί μας ο κύριος Βασίλης Ψυχογιός, ο πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου Αρκαδίας. Καλησπέρα σας, καλή χρονιά εύχομαι. Καλησπέρα σας, καλή χρονιά σε εσάς, τους τηλεθεατές, με υγεία και ευτυχία για όλους. Και ήρεμη χρονιά να είναι. Ήρεμη, μακάρι, έτσι, και να έχουμε μόνο καλές ειδήσεις και να έχει όλος ο κόσμος υγεία πάνω απ' όλα. Βέβαια, τώρα στο επίκεντρο βρίσκεται πάλι ο κορονοϊός, ύστερα από πάρα πολύ καιρό και μάλιστα σε έξαρση, κύριε Ψυχογέ. Για πείτε μας, ποια είναι η εικόνα που έχετε εσείς? Δυστυχώς πάλι είναι στην επικαιρότητα. Κοιτάξτε, πρέπει όλοι λίγο πολύ να καταλάβουμε 2-3 πράγματα τα οποία θα μας βοηθούν λίγο να αποκωδικοποιούμε τις καταστάσεις αυτές. Ο κορονοϊός δεν είναι μια ιστορία η οποία ήλθε, έκανε μια οξία κορυφή, έφυγε και τελείωσε. Προφανώς μέσα από μια πολύ δύσκολη περίοδο που περάσαμε όλοι μας και μέσα από πάρα πολλές θυσίες, κερδίσαμε σε εμπειρία, ενδυναμώσαμε το σύστημά μας σημαντικά, αποκτήσαμε καινούργια φάρμακα, αποκτήσαμε καινούργια εμβόλια, αλλά όλα αυτά λειτουργούν υποβοηθητικά. Ενώ ότι δεν εξαλείψαμε τον ιό, δεν σημαίνει ότι εξαφανίστηκε ο ιός με έναν μαγικό τρόπο. Ο ιός υφίσταται στις περιόδους που περιμένουμε γενικότερη έξαρση των ιώσεων, τα δύο μεγάλα κύματα, να το πω χονδρά, περίπου πριν τα Χριστούγεννα και προς τη λήξη του χειμώνα, εκεί μέχρι το τέλος Μαρτίου, το πρώτο δεκαπενθήμερο του Απριλίου, είναι λογικό και ευνόητο και αυτός ο ιός,
όπως και οι υπόλοιποι ιοί, να ενδυμούν. Δεν έχουμε πανδημία πια, αλλά έχουμε μία αύξηση των κρουσμάτων. Είναι αλήθεια ότι παράλληλα δεν έχουμε μόνο τον κορονοϊό, έχουμε και τη γρήπη, έχουμε και τις άλλες ιώσεις. Αυτό θα σας πω. Ναι. Φέτος είχαμε τη μεγαλύτερη αύξηση κρουσμάτων που έχουμε παρατηρήσει τον τελευταίο 1,5 χρόνο. Υπήρχε ένα εκρηκτικό τριπλό μείγμα. Διότι ο κορονοϊός, ξέρετε, εξακολουθούσε και παρέμεινε, όπως είπαμε. Το ένα έχει να κάνει με το γεγονός ότι προφανώς μετά από μια μεγάλη κόπωση την οποία υπέστη η κοινωνία, φέτος νομίζω ότι τα πράγματα ήταν πάρα μα πάρα πολύ έντονα, ιδιαίτερα τις εορταστικές περιόδους. Και δεν σημαίνει ότι δεν θα έπρεπε να είναι, θα έπρεπε από πλευράς μας λίγο κάποια μέτρα όσον αφορά τους συχνοτισμούς να τα τηρούσαμε λίγο πιο σχολαστικά, κυρίως γιατί με αυτόν τον τρόπο καλύπτουμε και βοηθούμε τους πιο ευπαθείς συνανθρώπους μας. Η δεύτερη παράμετρος που έπαιξε ρόλο είναι ότι φέτος έχουμε το χαμηλότερο ποσοστό εμβολιασμού ever από όταν ξεκίνησε η ιστορία του κορονοϊού. Έχουμε λίγο χαλαρώσει πάνω στο θέμα του εμβολιασμού από ό,τι φαίνεται. Και όχι μόνο για τον κορονοϊό, αλλά και για τη γρήπη, έτσι είναι, κύριε Ψυχογέ. Ακριβώς. Και κυρίως τους ανθρώπους τους οποίους έχουν απόλυτη ένδειξη να το κάνουν. Δηλαδή τους συμπολίτες μας που είναι άνω των 60 και κυρίως υπερήλικες και ανθρώπους που έχουν κάποιο χρόνιο νόσημα ή είναι ανοσοκατασταλμένοι. Είναι πολύ μικρό το ποσοστό. Πανελλαδικά, τουλάχιστον με την τελευταία πληροφόρηση που έχουμε, δεν έχει ξεπεράσει το 12-13%. Είναι, όπως καταλαβαίνετε, ένα πολύ χαμηλό ποσοστό για να συμπαρασύρει αυτό που λέμε και την ανοσία αγέλης. Και το τρίτο πράγμα το οποίο έπαιξε σημαντικό ρόλο είναι ότι φέτος είχαμε ένα εκρηκτικό μείγμα πάρα πολλών ιών. Δηλαδή, είχαμε κορονοϊό, είχαμε γρήπη, είχαμε την έξαρση και του συγκητιακού ιού και τις άλλες εποχικές λοιμώξεις. Με αποτέλεσμα να έχουμε πάρα πολλές συνοσηρότητες. Τι εννοώ, για να το καταλάβει ο κόσμος. Ναι. Είχαμε ασθενείς οι οποίοι είχαν και γρήπη και κορονοϊό. Και κορονοϊό και γρήπη. Και αυτό δυστυχώς επιβάρυνε τα πράγματα σημαντικά. Να υπενθυμίσω εδώ ότι το πικ δεν το έχουμε δει ακόμα, την κορυφή. Έχουμε ακόμα δύο δύσκολες εβδομάδες μπροστά μας. Χονδροειδώς, για να καταλάβει ο κόσμος, σε κάθε κύμα κορονοϊού περιμένουμε ένα κύμα έξαρσης τουλάχιστον ενός διμήνου. Αν θεωρήσουμε ότι ξεκινήσαμε περίπου στα μέσα με την τελευταία εβδομάδα του Νοεμβρίου, το κύμα αυτό θα κορυφωθεί περί τα τέλη Ιανουαρίου. Γιατί μην ξεχνάτε ότι μέχρι και των Θεοφανίων και του Αγιανιού η κινητικότητα ήταν ιδιαίτερα υψημένη. Αυτά θα τα βρούμε ένα δεκαήμερο μπροστά μας αργότερα. Οπότε μια μικρή υπομονή να περάσει, έχει ψυχράνει και ο καιρός. Αναγκαστικά δεν υπάρχει η πολυτέλεια του να βρισκόμαστε λίγο σε κάποιους εξωτερικούς χώρους, έστω και φορώντας κάτι βαρύτερο απάνω μας. Πλέον νομίζω ότι τα πάντα γίνονται μέσα σε κλειστό χώρο, κάνει αρκετή ψύχρα σε όλη την Ελλάδα. Πρέπει λίγο για αυτές τις δύο εβδομάδες να επιδείξουμε μια ιδιαίτερη, ας το πούμε, επιμονή στην τήρηση κάποιων μέτρων, γιατί όπως προείπατε υπάρχει και ένας παράγων αστάθμητος προς το παρόν, ενώ θα τον δούμε μέσα στην επόμενη εβδομάδα 10 μέρες να ξετυλίσετε, που είναι η έναρξη των σχολείων. Ναι. Οπότε θα έχουμε έτσι τα αποτελέσματα μετά από μία εβδομάδα περίπου. Νομίζω ότι και για τις δύο επόμενες εβδομάδες, ναι, η επιβάρυνση γενικότερα θα είναι υυξημένη. Και βέβαια να πούμε εδώ ότι όσοι νοσούν με γρήπη λένε ότι την περνούν και πιο δύσκολα. Τα συμπτώματα είναι πιο έντονα, κύριε Ψυχογέ. Προφανώς, γιατί υπάρχουν συνοσηρότητες. Ξέρετε, υπάρχει ένα πολύ μικρό μυστικό, το οποίο το λέμε πολλές φορές. Δεν το λέμε προς Θεού ούτε για λόγους επαγγελματικούς, ούτε όταν κάποιος έχει ήπια συμπτώματα ιωσής, πρέπει να απευθυνθεί στον ιατρό του, στον παθολόγο του, στον γενικό του γιατρό, εν προκειμένου για τα παιδιά, στον παιδίατρο, στον πνευμονολόγο του, εν πάση περιπτώσει στον γιατρό τον οποίο εμπιστεύεται. Γιατί εμένουμε σε αυτό πάρα πολύ, γιατί ξέρετε, όσο πιο νωρίς
ξεκινήσουμε ενδεχομένως ειδικά στους ανεστοκατασταλμένους και στους ηλικιωμένους. Αντιϊκή θεραπεία είναι πολύ πιο εύκολη η αντιμετώπιση και πολύ καλύτερη η ανταπόκριση. Mm-hmm. Δυστυχώς ο περισσότερος κόσμος, θεωρώντας ότι επειδή τα συμπτώματα είναι ήπια, το αφήνει και σου λέει εντάξει ας φυλαχτώ μια μέρα σπίτι και θα δω τι θα κάνω. Όταν πια η ίωση αρχίζει και ξεδιπλώνεται, είναι πολύ πιο δύσκολο προκειμένου να αντιμετωπιστεί. Δεν σημαίνει προς Θεού για ψήλου πείδημα, αλλά ο καθένας των εαυτών του νομίζω μπορεί να το καταλάβει. Όταν βλέπει ότι κάποιο σύμπτωμα είναι λίγο πιο επίμονο, καλό είναι να απευθυνθεί στον γιατρό του, να λάβει την κατάλληλη διαγωγή, θα κερδίσει χρόνο ταλαιπωρίας για τον εαυτό του. Ναι, και είναι πολύ σημαντικό αυτό, γιατί βλέπουμε ότι έχουμε και νοσηλείες στα νοσοκομεία πλέον και μάλιστα κάποιες παθολογικές κλινικές και πνευμονολογικές είναι με πληρότητα 100%. Έχετε απόλυτο δίκιο. Έχουν, κοιτάξτε, όταν εννοούμε έξαρση, δεν εννοούμε μια θεωρητική έξαρση εμείς, έχουμε έξαρση σε όλους τους δείκτες. Σημαντική έξαρση στα εξωτερικά ιατρία των νοσοκομείων. Έχουμε σημαντική αύξηση στις νοσήλειες και δυστυχώς έχουμε και σημαντική αύξηση στους θανάτους. Μην βλέπετε που δεν ακούγεται τόσο πολύ. Αλλά ναι, γιατί δεν έχουμε έτσι τις τακτικές ανακοινώσεις, τις επίσημες. Έτσι, είναι το πιο βαρύ τίμημο. Για όσους παρακολουθούμε την περιοδική έκθεση που εκδίδεται εβδομαδιαία από τον ΕΟΔΗ, αν φανταστείτε ότι πριν τις εορτές η μέση διακύμανση εξαιτίας του κορονοϊού ήταν περίπου 30 θάνατοι την εβδομάδα. Έχουμε εξφενδονιστεί, έχουμε υπερδιπλασιαστεί, έχουμε πάει στους 65 με 70. Είναι πάρα πολλές ανθρώπινες ψυχές για να θεωρούμε ότι είναι κάτι πολύ αθώο. Δηλαδή, φανταστείτε, θα θερμίσουμε 2.500 ανθρώπους μέσα σε ένα μήνα. Είναι πολύ μεγάλο. Και από ό,τι φαίνεται δεν έχουμε ξεμπερδέψει έτσι και με τον κορονοϊό. Βέβαια εντάξει τη γρήπη την είχαμε κάθε χειμώνα και, και αυτοί που έπρεπε να εμβολιαστούν. Τώρα όσοι δεν έχουν εμβολιαστεί τι πρέπει να κάνουν, προλαβαίνουν να εμβολιαστούν για τη γρήπη. Κοιτάξτε ούτως ή άλλως το κύμα των ιώσεων θα το αναμένουμε μέχρι βεβαίως και προλαβαίνουμε αλλά από τη στιγμή που δεν έχει τηρηθεί, ξέρετε αυτό που λέμε το γραφειοκρατικό χρονοδιάγραμμα για μας, το οποίο έχει ένα νόημα ώστε να φτάσουμε στο κύμα πιο προετοιμασμένοι, αυτό δυστυχώς το χάσαμε. Από εδώ και πέρα λοιπόν νομίζω ότι πάλι όλοι θα πρέπει να απευθυνθούν όσοι χρειάζεται να κάνουν το εμβόλιο, αυτό που είπαμε, άνω των 60, βαρύς καπνιστές, άνθρωποι που έχουν υποκείμενα νοσήματα, νοσοκατεσταλμένοι, υπερήλικες, θα πρέπει να επικοινωνήσουν με τον γιατρό τους, γιατί κοιτάξτε, αν κάποιος έχει νοσήσει από COVID, προφανώς δεν έχει απολύτως κανένα νόημα στην παρούσα φάση να κάνει το εμβόλιο, έχει ήδη αντισώματα. Όπως το ίδιο ισχύει και για τη γρήπη. Αν έχει περάσει γρήπη, δεν έχει νόημα στην παρούσα φάση να κάνει το εμβόλιο. Επειδή λοιπόν πια πάμε σε πιο προσωποποιημένους εμβολιασμούς ανάλογα με το τι έχει περάσει ο καθένας και η οικογένειά του, θα πρέπει να απευθυνθούν κατευθείαν στον προσωπικό τους ιατρό για να τους κατευθύνει ποιο είναι το κατάλληλο χρονικό διάστημα και ποιος είναι ο κατάλληλος εμβολιασμός. Δηλαδή, αν κάποιος έχει περάσει την γρήπη και έχει έναν υυξημένο κίνδυνο, προφανώς θα πρέπει να κάνει σε ένα εύλογο χρονικό διάστημα περίπου 2-3 εβδομάδων το εμβόλιο του κορονοϊού ή αντίστροφα. Μάλιστα. Συνεπώς, το επόμενο διάστημα μας συστήνεται προσοχή ιδιαίτερη με μέτρα προστασίας, έτσι. Με μέτρα, ξέρετε, νομίζω ότι μετά από ό,τι έχουμε περάσει είναι όλοι εκπαιδευμένοι. Δεν χρειάζεται, το κατανοούν όλοι. Δεν σας κρύβω ότι το τελευταίο χρονικό διάστημα, την τελευταία εβδομάδα, προφανώς θα το έχετε παρατηρήσει κι εσείς, είναι πολύ περισσότερος ο κόσμος και στις εκκλησίες και στις κοινωνικές συναθρήσεις. Φέτος, ξέρετε, όταν λέω το παρακάναμε, δεν το παρακάναμε, το λέω απλά με την έννοια της διασκέδασης. Κάντε λίγο, εγώ το είπα λίγο αστειευόμενος κάποια στιγμή που με ρωτήσαν, κάντε εικόνα πόσες δημοτικές και περιφερειακές αρχές στην Ελλάδα εν μέσω εορτών ορκίστηκαν. Όλη η Ελλάδα. Είναι πρακτικά αδιανόητο το πόσες κοινωνικές συναθρήσεις υπήρξανε και καλώς υπήρξανε. Απλά πρέπει
όποιος έχει άτομα με μια ιδιαίτερη επικινδυνότητα στο προσωπικό του περιβάλλον, είναι θέμα προσωπικής ευθύνης να τα προφυλάσει ο ίδιος. Μάλιστα. Προσοχή λοιπόν αυτές τις μέρες, αν και έχουμε χαλαρώσει, είναι αλήθεια. Και εντάξει, λέμε θα πάρουμε τη μάσκα μας, θα την έχουμε μέσα στην τσάντα μας, θα τη φορέσουμε όταν χρειαστεί. Αλλά βλέπω έτσι ότι τους περισσότερους που κυκλοφορούν έξω, εκτός από χώρους όπως είναι η εκκλησία ή τα μέσα μεταφοράς, είναι πιο χαλαρή, είναι αλήθεια. Υπάρχει αυτή η εικόνα της χαλαρότητας. Ξέρετε, τα πάντα στη ζωή μας είναι θέμα ζυγαριάς. Για μας ήταν μεγάλο ευτύχημα το ότι οι μεταλλάξεις του κορονοϊού, ναι, μεν είχαν μια πολύ μεγαλύτερη μεταδοτικότητα, αλλά είναι ένα νόσημα πλέον που για τον ευρύ πληθυσμό έχει μετατοπιστεί από τον πνεύμονα, από το κατώτερο ουροποιητικό στο ανώτερο ουροποιητικό. Κάνει ήπια συμπτωματολογία ιώσεων, κεφαλαλγία, ήπιο πυρετό, μια βραχνάδα στη φωνή, βήχα. Αυτό είναι το θετικό. Δυστυχώς όμως, ξέρετε, όταν χαλαρώνει η κλινική εικόνα, αυτομάτως όλοι χαλαρώνουν στο μυαλό τους και τα μέτρα επιτήρησης. Σου λέει, α, έγινε πιο ελαφρύ. Έγινε πιο ελαφρύ για έναν άνθρωπο που έχει γερή κράση και όχι υποκείμενα νοσήματα. Για όλους τους υπολείπους παραμένει μια εξαιρετικά σοβαρή λίμωξη και υπάρχει, ξέρετε, υπάρχουν δύο παράμετροι για μας, τις οποίες τις λέμε με μια προσοχή, διότι δεν υπάρχει λόγος ούτε ο κόσμος, ξέρετε, να αγχώνεται. Το ένα έχει να κάνει με το λεγόμενο post-COVID syndrome. Για την ιστορία του post-COVID συνδρόμου, δηλαδή τις επιπτώσεις μετά από μια βαριά λίμωξη, δεν έχουμε ακόμα, ξέρετε, πλήρη εικόνα. Και δεν μπορούμε να αποκτήσουμε πλήρη εικόνα, διότι αν δεν παρέλθει μια πενταετία με δεκαετία, θα σας έλεγα, δεν θα έχουμε τα πλήρη χαρακτηριστικά των ανθρώπων που έχουν νοσήσει για να ξέρουμε την συνολική, αν θέλετε, επιβάρυνσή τους. Αυτό είναι η μία παράμετρος. Η δεύτερη παράμετρος που ακόμα δεν έχουμε καταγράψει, όχι γιατί δεν θέλουμε, αλλά υπάρχει και μια τεχνική δυσκολία, τώρα αυτό μην το αναλύσουμε, ξέρετε, το κομμάτι της πρωτοβάθμιας και του ηλεκτρονικού φακέλου είναι μια πονεμένη ιστορία στην ιατρική, δεν έχουμε ακόμα πλήρη εικόνα τι γίνεται με τις αλλεπάλληλες. Δηλαδή υπάρχουν συνάνθρωποι μας που έχουν περάσει ελαφριά COVID και 3, 4 και 5 φορές. Εκεί ναι, δεν έχουμε συνολική εικόνα η συνεχής επαναλίμωξη ενδεχομένως στον οργανισμό τι θα επιφέρει. Αυτά δυστυχώς για να μελετηθούν χρειάζεται μία παράμετρος που είναι ανελαστική, ο χρόνος. Και μέχρι να έχουμε πλήρη εικόνα παρακολουθούμε και εμείς, καταγράφουμε, αλλά δεν μπορούμε να δώσουμε οδηγίες αν δεν ολοκληρωθούν οι κλινικές μελέτες. Αυτό λοιπόν σημαίνει ότι και για την επόμενη διετία και για την επόμενη τριετία που ο COVID θα υπάρχει όπως και η γρήπη, πρέπει στις περιόδους που ο κίνδυνος είναι υυξημένος να επιδεικνύουμε μία μεγαλύτερη αυστηρότητα. Τίποτε παραπάνω. Για να δούμε, να ευχηθούμε έτσι να πάνε όλα καλά με τις λιγότερες απώλειες και με προσοχή βέβαια έτσι, για να το πετύχουμε όλο αυτό. Και με την ευκαιρία που σας έχουμε μαζί μας, αυτό τον καιρό τι απασχολεί ιδιαίτερα τον ιατρικό κόσμο, γιατί είσαστε και μέλος του Πανελληνίου Ιατρικού Συλλόγου, συνεπώς έχετε και μια εικόνα σφαιρική το τι συμβαίνει στο τομέα της υγείας, εκτός από τον κορονοϊό και τη γρήπη, έτσι. Να ξεκινήσω πρώτα από το αστείο του πράγματος και μετά να κλείσουμε λίγο με το σοβαρό. Το αστείο, τέλος πάντων, ναι, τώρα χαριτολόγω κι εγώ. Δεν προλάβαμε να πιούμε τον καφέ με τον κύριο Χρυσοχοίδη και στο πρόγευμα μας προέκυψε καινούργιος υπουργός. Τέλος πάντων, έχει όμως μια εμπειρία, έχει ήδη περάσει από αυτό το Υπουργείο πριν από 10 χρόνια, οπότε δεν θα ξεκινήσουμε, θεωρώ, από το μηδέν, θα ξεκινήσουμε από ένα σκαλοπάτι παραπάνω. Το λέω αυτό με την έννοια ότι για μας προφανώς είναι κομμάτι, αν θέλετε, και της τις υποχρεώσεις που έχουμε να ενημερώνουμε και την πολιτεία, αλλά αναδεικνύει μια βασική αδυναμία του συστήματός μας. Ακριβώς λοιπόν επειδή στην υγεία δεν έχουμε έναν βασικό, διακομματικό και διαχρονικό κορμό πάνω στον οποίο πρέπει να βαδίζουμε και εκεί
ή οποιαδήποτε πολιτική ηγεσία μπορεί να διαφοροποιείται, είμαστε υποχρεωμένοι σχεδόν κάθε φορά, ξέρετε, να ξεκινάμε από το μηδέν. Μέχρι να εκπαιδευτεί και να αποκτήσει το βηματισμό μια πολιτική ηγεσία, ξανά τα ίδια. Εδώ δεν σας κρύβω ότι κατανοώ εγώ σε έναν βαθμό ενδεχομένως το καλό άγχος που μπορεί να έχει μια πολιτική ηγεσία, ότι πρέπει να επιδείξει έργο. Δυστυχώς όμως, ξέρετε, το Υπουργείο Υγείας διαφοροποιείται από όλα τα άλλα Υπουργεία πάλι στον παράγοντα χρόνο. Ο χρόνος στην υγεία δεν τρέχει ούτε όπως τον χρόνο στην οικονομία, ούτε όπως στην αγορά, ούτε όπως στην πολιτική, που κάποιες φορές γκαζώνει και πηγαίνει πολύ γρήγορα. Εμάς, εάν εφαρμόσουμε μία πολιτική στο χώρο της υγείας, να σας φέρω ένα παράδειγμα. Ναι. Αν επενδύσουμε, αν αρχίσουμε τώρα σαν κοινωνία και σαν πολιτεία και επενδύουμε στην καταπολέμηση της παιδικής παχυσαρκίας, που είναι δυστυχώς για μας είμαστε στις πρώτες θέσεις στην Ευρώπη, τα αποτελέσματα όπως καταλαβαίνετε θα τα δούμε όταν τα παιδιά θα γίνουν έφηβοι. Αυτό σημαίνει 15 χρόνια μετά. 15 χρόνια μετά το πιο πιθανό είναι ότι ούτε εγώ θα είμαι εδώ, ούτε ο ίδιος υπουργός θα είναι και ενδεχομένως ούτε η ίδια κυβέρνηση. Αλλά αυτές είναι πολιτικές οι οποίες πρέπει να χαράζονται διακομματικά, διότι δεν έχουν τον χαρακτήρα της πολιτικής αντιπαράθεσης και χρειάζονται χρόνο για να αποδώσουν. Για να μην πελαγοδρομώ λοιπόν και λέω πολλά, θα σας έλεγα ότι δυστυχώς στο χώρο της υγείας όλα τα μέτωπα είναι ανοιχτά. Είναι ανοιχτά και τα νοσοκομεία μας, επιγραμματικά απλά θα τα αναφέρω, εξακολουθούν και παραμένουν και υποστελεχωμένα και με μεγάλες ελλείψεις σε υποδομές κτηριακές, νοσηλευτικές και υλικοτεχνικές. Έχουμε ένα σύστημα το οποίο είναι συστηματικά υποχρηματοδοτούμενο. Έχουμε δυστυχώς ένα σύστημα το οποίο μας έβγαλε ασπροπρόσωπους μεν, αλλά είναι ένα σύστημα γερασμένο και θέλει παρεμβάσεις, διότι εκλείπει ο συνεκτικός κρίκος της ενδιάμεσης ηλικίας, κυρίως το ιατρικό προσωπικό. Έχουμε πολύ γερασμένους ιατρούς και πολύ νέους ιατρούς. Έχουμε το πρόβλημα του clawback, έχουμε το μεγάλο πρόβλημα της πρωτοβάθμιας, έχουμε το πρόβλημα του ότι τελικά από το σύστημα της πρωτοβάθμιας δεν έχει ολοκληρωθεί έστω κατελάχιστον η ολοκλήρωση των ηλεκτρονικών φακέλων των ασθενών. Εξακολουθούμε και έχουμε ελλείψεις φαρμάκων. Είναι διαχρονικά τα προβλήματα και αν δεν υπάρχει η βούληση, θεωρώ ότι υπάρχει και η πρόθεση από όλους. Θέλω να πω, κανένας δεν είναι κακός άνθρωπος, ναι. Δεν θα ήταν και λογικό να το πιστεύουν. Όλοι θεωρώ ότι βάζουν το καλύτερό τους σε αυτό. Εδώ όμως πρέπει όλες οι πολιτικές δυνάμεις, όλες οι δυνάμεις αυτού που λέμε του βαθιού κράτους, που δυστυχώς χαρακτηρίζονται από γραφειοκρατία και αγκυλώσεις, πρέπει κάποια στιγμή να κάτσουμε σε ένα τραπέζι και να συμφωνήσουμε ότι πρέπει να κάνουμε την υπέρβαση, διότι μόνο θετικά αποτελέσματα θα έχουμε και αυτά τα θετικά αποτελέσματα αντιπροσωπεύουν τα παιδιά μας, εμάς τους ίδιους, τους συγγενείς μας, τους φίλους μας. Είναι κρίμα και ξέρετε, το λέω με την έννοια του ότι το προσωπικό, το επιστημονικό, το ελληνικό, όχι γιατί είμαστε Έλληνες και μας αρέσει να το λέμε, είναι αξιοζήλευτο. Ναι. Όπου έχει πάει στο εξωτερικό, εγώ ξέρετε έχω και λίγο τώρα ξεφεύγω, έχω μία λίγο αιρετική άποψη. Δεν θεωρώ ότι το brain drain που για πολλούς είναι αρνητικό, είναι τόσο αρνητικό. Καθόλου. Είναι μια ευκαιρία Έλληνες επιστήμονες, σε ευρύτερες επιστήμες, να πάνε στο εξωτερικό, να δουν άλλους τρόπους δουλειάς, άλλα συστήματα, να μπολιάσουν το σύστημα με την ελληνική φιλοσοφία και με την ελληνική κουλτούρα. Δεν είναι καθόλου κακό αυτό το πράγμα. Το κακό είναι ότι αυτούς τους επιστήμονες θα έπρεπε εμείς να τους δώσουμε μετά από κάποια χρόνια που έχουν αποκτήσει και μια τεχνογνωσία, έχουν δεξιότητες, έχουν κερδίσει σε πείρα, να τους παρέχουμε τις κατάλληλες προδιαγραφές, συνθήκες και ευκαιρίες ώστε να επιστρέψουν πίσω και να μεταλαμπαδεύσουν αυτή τη γνώση στην Ελλάδα. Αυτό είναι το μέτρο. Αυτό είναι το ζητούμενο. Δεν είναι καθόλου κακό κάποιος να πηγαίνει στο εξωτερικό. Ίσα ίσα.
Απλά εμείς πρέπει να καρποθούμε αυτό το πλούσιο υλικό και δυστυχώς γι' αυτό δεν κάνουμε τίποτα. Μάλιστα. Ας ελπίσουμε έτσι όλα αυτά να μην μείνουν σε επίπεδο συζήτησης, αλλά να δούμε έτσι και πράξη, γιατί... Πρέπει να πιέζετε έχουμε, εσείς. Έχουμε πει πάρα πολλά έτσι για αυτά τα θέματα, δυστυχώς, αλλά δεν έχουμε δει και τίποτα. Ας το ελπίσουμε. Να σας ευχαριστήσουμε που είστε μαζί μας. Άστε καλά και πάλι καλή χρονιά με υγεία και ευτυχία για όλους. Επίσης, να είστε καλά. Πάμε τώρα σε κάτι άλλο. Με συγκρατημένη αισιοδοξία για τόνωση της αγοραστικής κίνησης, ξεκίνησαν σήμερα οι χειμερινές εκπτώσεις. Οι επαγγελματίες απευθύνουν κάλεσμα στήριξης της τοπικής αγοράς που βάλεται ιδιαίτερα αυτή την περίοδο. Πρεμιέρα για τις χειμερινές εκπτώσεις στα εμπορικά καταστήματα με τους επαγγελματίες να ελπίζουν σε τόνωση της αγοραστικής κίνησης. Όλα τα καταστήματα από σήμερα και στο εξής θα έχουμε τις αντίστοιχες εκπτώσεις που έχει ορίσει ο καθένας και ευελπιστούμε να πάει καλά, να αρχίσει λίγο η κινητικότητα να είναι λίγο πιο έντονη. Επίσημα πρώτη μέρα των εκπτώσεων. Ο κόσμος από την προηγούμενη εβδομάδα ξεκίνησε και μας είχε μια ανησυχία. Τι εκτός θα βάλουμε, πότε μπαίνουν και τι γίνεται. Εμείς ξεκινάμε το κατάστημα εδώ από 30% μέχρι 50%. Ξεκινάμε, παρόλο που είναι πρώτες μέρες, μέχρι και 50% σε ρούχα. Ως ήθιστε, ειδικά τα τελευταία χρόνια, οι καταναλωτές την περίοδο των γιορτών αγόρασαν τα απαραίτητα και περίμεναν πώς και πώς αυτήν την ημέρα για να ξεκινήσουν οι εκπτώσεις και να προμηθευθούν όλα όσα μπορεί να έχουν ανάγκη. Περιμένουμε σίγουρα να υπάρξει κινητικότητα ώστε να μπορούμε και εμείς να λειτουργήσουμε καλύτερα μετά με το επόμενο εμπόρευμα που θα έρθει το καλοκαιρινό. Είναι περίοδος που ο κόσμος φαίνεται ότι έχει πάρει τα βασικά στις γιορτές ή τα δωράκια και μετά τις ανάγκες τις περιμένει να τις καλύψει από τις εκπτώσεις. Τώρα θα πάρουν πιο πολλά. Κάθε χρόνο γίνεται αυτό γιατί πρέπει να είμαστε κι εμείς αντικειμενικοί εκτός γιατί ακούω πάρα πολλά παράπονα. Δηλαδή βάζουν μια τιμή πριν τις εκπτώσεις και ανεβάζουν την τιμή και την ξανακατεβάζουν εκεί που ήταν. Να μην κοροϊδεύουμε τον καταναλωτή, αυτό το φωνάζω συνέχεια γιατί είναι αλυσίδα και τα πληρώνουν όλα τα καταστήματα αυτό. Να είμαστε σωστοί έτσι ώστε και ο καταναλωτής να ξέρει και πότε να ψωνίσει και τι να ψωνίσει. Αυτό είναι από τα πλέον σημαντικά και πιστοποιείται από τη σχέση του τοπικού εμπόρου με το κοινό κάθε πόλης, με τους επαγγελματίες να μπορούν έτσι να απευθύνουν κάλεσμα στήριξης στους καταναλωτές των τοπικών επιχειρήσεων. Γενικά είναι σημαντικό ο κόσμος να στηρίξει τα τοπικά καταστήματα. Είναι πολύ σημαντικό για όλους μας αυτό και για τους ίδιους αλλά και για τα καταστήματα. Θεωρώ ότι όλα τα καταστήματα θα βάλουν τις εκπτώσεις που ο κόσμος περιμένει, οπότε δεν έχουν παρά να βγουν και να χαζέψουν. Τα τοπικά καταστήματα, όπως έχουμε ξαναπεί, έχουν καλά προϊόντα σε προσιτές τιμές και καλύτερες τιμές από κάποιες αλυσίδες που δεν έχουν ποιότητα, τα παίρνουν, τα χαλάνε, παραπονιούνται. Πρέπει να στηρίζουμε τα τοπικά καταστήματα, την τοπική κοινωνία, γιατί εμείς μένουν τα λεφτά εδώ, θα πάμε να πιούμε ένα καφέ, θα πάμε να φάμε, να μην φεύγουν τα λεφτά, είναι καλό να μην φεύγουν τα λεφτά από την πόλη μας. Παραμένουμε σε αυτά τα θέματα και όχι μόνο. Είναι μαζί μας ο κύριος Φώτης Αλεξόπουλος, μέλος του ΙΝΚΑ. Καλησπέρα σας κύριε Αλεξόπουλε, καλή χρονιά. Καλησπέρα κύριε Αγιοπού, καλή χρονιά σε εσάς και στους εργαζόμενους του Best TV και στους τηλεθεατές σας. Να είστε καλά. Να ξεκινήσουμε, ξεκίνησαν σήμερα οι εκπτώσεις, είχαμε πρεμιέρα. Θα τα πούμε μετά τι πρέπει να προσέχουμε έτσι, την περίοδο αυτή. Αλλά θα ήθελα να ξεκινήσω τη συζήτησή μας με το θέμα του βρεφικού γάλακτος. Ένα θέμα έτσι που συζητείται το τελευταίο διάστημα και έχει αναστατώσει και τους καταναλωτές και ειδικά αυτούς που έχουν και μωρά παιδιά. Μιλάμε για μια τιμή υπερβολική θα έλεγε κανείς. Έτσι δεν είναι? Από το 2011 που αποσύρθηκε από τα φαρμακεία, δεν είχε παρατηρηθεί αύξηση τέτοιου μεγέθους σε ποσοστό από το 2011. Φύγανε από τα φαρμακεία, εξακολούθησε να υπάρχει έτσι μια τιμή ασφαλείας. Ξαφνικά τώρα πλέον αυτές οι τέσσερις εταιρείες που διακινούν το βρεφικό γάλα στην Ελλάδα ξεκίνησαν τη θεωρία των παινιών. Είδαν ότι προφανώς η ευημερία του καταναλωτή στο διάγραμμα μπορεί να περιέλθει ως κέρδος. Και έχει γίνει μια αύξηση 30% η οποία σε καμία των περιπτώσεων και σύμφωνα με τις δηλώσεις του Υπουργού Ανάπτυξης δεν έχει καμία δικαιολογία. Δεν μπορεί να
να την αναλύσουμε δηλαδή για ποιο λόγο έχει γίνει. Από τις 4 εταιρείες που διακινούν το βρεφικό γάλα στην Ελλάδα, αυτό το ολιγοπόλιο, θεωρήσαμε ότι μπορούμε να εκμεταλλευτούμε την κατάσταση και να προχωρήσουμε σε αυτές. Και μιλάμε τώρα για το γάλα, το βρεφικό γάλα, το οποίο όπως όλοι γνωρίζουμε καταναλώνεται ένα κουτί, δεν φτάνει την εβδομάδα έτσι για ένα μωρό, χρειάζεται και δεύτερο. Καταλαβαίνουμε τι πρόβλημα οικονομικό δημιουργείται στις οικογένειες. Είναι ένα βρεφικό γάλα το οποίο είτε σε συνδυασμό με το μητρικό γάλα δίνεται στο παιδί ή εξ ολοκλήρου αντικαθιστά το μητρικό γάλα. Είναι ένα θέμα που έχει να κάνει και με κάποια φάρμακα που παίρνουν οι μητέρες και δεν πρέπει να θυλάζουν τα παιδιά κτλ. Αυτά είναι γνωστά, τα έχει πει εκατοντάδες φορές η ιατρική κοινότητα. Αυτή άκουσε όμως το βρεφικό γάλα, το οποίο είναι πάρα πολύ σημαντικό για τα παιδιά αλλά και για τα νέα ζευγάρια και με τα εισοδήματα που έχουν, είναι ένα μεγάλο έξοδο. Μαζί με τις πάνες του μωρού, το βρεφικό γάλα είναι ένα σημαντικό κονδύλι από το μισθό τους, μηνιαίως. Και δεν υπάρχει καμία δικαιολογία για αυτές τις αυξήσεις. Υπάρχουν αυξήσεις 30%, έχει επιληθεί το Υπουργείο Ανάπτυξης. Ξεκίνησαν έλεγχοι από ό,τι ανακοινώθηκε σε αυτές τις εταιρείες. Έχει απαιτήσει με πρόστιμα ο Υπουργός Ανάπτυξης, με πρόστιμα γιατί δεν υπάρχει δικαιολογία από τις 4 εταιρείες για αυτό που συναντούν σήμερα οι Έλληνες καταναλωτές, οι οποίοι σε μια περίοδο κρίσης, σε μια περίοδο που ανακάμπτει η ελληνική οικονομία στην Ευρωπαϊκή Ένωση και έχουμε σημαντικά στοιχεία ότι η οικονομία μας εξελίσσεται σε μια δυναμική οικονομία, οι Έλληνες πολίτες, όπως είναι φυσικό σε τέτοιες δυναμικές οικονομίες οι οποίες είναι αναπτυσσόμενες, τα εισοδήματα μερικών λιγοστεύουν. Μέσα σε αυτούς είναι και τα ζευγάρια που έχουν μικρά παιδιά. Θα πρέπει να προστατευτούν. Το Υπουργείο Ανάπτυξης θεωρώ ότι σύντομα θα είναι σε θέση να μας ενημερώσει και εμάς της Ενώσης Καταναλωτών πάνω σε αυτό το θέμα, γιατί το βρεφικό γάλα τον τελευταίο καιρό ανέβηκε και ποια δικαιολογία χρησιμοποιούν. Και εν τέλει πρέπει να πάρθουν και μέτρα, έτσι, κύριε Αλεξόπουλε. Πρέπει κάτι να γίνει για αυτό το θέμα. Έλεγχη, κυρία Λιοπούλου, το έχουμε ξαναπεί. Εγώ εργάζομαι στο Υπουργείο Ανάπτυξης, είμαι υπάλληλος στα επιμελητήρια 22 χρόνια, είμαι στο κέντρο του Συντάγματος, δίπλα στη Βουλή το γραφείο μου. Ελέγχους δεν υπάρχουν, άτομα προσωπικό δεν υπάρχουν για ελέγχους. Όλα αυτά που ακούτε ότι πέσανε ελέγχοι κτλ. Αυτά είναι ένα επικοινωνιακό έργο των Υπουργείων. Κλιμάκια δεν υπάρχουν, ελεκτικά συνεργεία δεν υπάρχουν όπως παλιά, η αγορανομία κτλ. Πλέον ο έλεγχος γίνεται δειγματοληπτικό, μπορώ να πω. Και από την ΑΔΕ για τη χωροδιαφυγή, αλλά και από άλλες υπηρεσίες που έχουν να κάνουν με τα τρόφιμα όπως ο ΕΦΕΤ, το Υπουργείο Ανάπτυξης κτλ. Δεν υπάρχει προσωπικό και σας θυμίζω ότι πριν λίγα χρόνια η πολιτική προστασία πριν τις φωτιές της Ηλίας ήταν ένα γραφείο, δύο υπάλληλοι και δύο τηλέφωνα. Μην το ξεχνάμε άλλωστε. Δεν έχουν γίνει μέχρι τότε μεγάλες αλλαγές. Ναι, μεν το πάμε πιο πέρα την πολιτική προστασία. Ναι, μεν το αρχίσαμε και το γιγαντώνουμε κτλ. Αλλά η δομή παραμένει ακόμα σε πολλά υπουργεία, μη γνωρίζοντας ο καθένας που μπορεί να παρεύει κτλ. Δημοσιογράφος είστε, έχετε ακούσει πάρα πολλές φορές ότι το ένα υπουργείο μπλέκει με το άλλο υπουργείο κτλ. Αυτά κάποια στιγμή πρέπει να τα ξεμπερδέψουμε στην Ελλάδα, αν θέλουμε να λεγόμαστε ότι είμαστε μια Ευρωπαϊκή Ένωση. Ναι. Επιτρέπετε τώρα 4 εταιρείες κάνανε μια αύξηση στο γάλα και να μην γνωρίζουμε τώρα πώς έγινε αυτή η αύξηση και πώς γίνεται. Όχι να ενημερώσουμε τους καταναλωτές, να ξέρουν τι μπορούν να κάνουν, πώς μπορούν να επιβιώσουν με παρεμφερή προϊόντα, με υποκατάστατα κτλ. Αυτά τα γάλα δεν είναι πανάκριβα. Για κάποιον άνθρωπο είναι εφικτό
να τα αγοράσει για κάποιον άλλον δεν είναι. Ναι, είναι αλλά είναι απαραίτητα πάνω, γιατί απευθύνονται έτσι σε μωρά, έτσι, να το λέμε και αυτό. Και είναι, το γάλα είναι το απαραίτητο, η μοναδική μέσα, διατροφή. Συγκεκριμένα στοιχεία τα οποία βοηθούν στο να μεγαλώσει ένα μωρό. Και κάποιοι άνθρωποι σήμερα δυστυχώς έχουν ένα θέμα. Τώρα, να παραμένει. Να δούμε, μακάρι έτσι να βρεθεί λύση, να έρθει στα φυσιολογικά η τιμή του βρεφικού γάλακτος. Να πάμε τώρα σε κάτι άλλο, κύριε Αλεξόπουλε, που απασχολεί όλους μας πλέον και δεν είναι άλλο από τα τιμολόγια του ρεύματος. Εφαρμόζεται τώρα από 1η Ιανουαρίου το χρώμα, έτσι, το τι θα διαλέξουμε. Αν δεν διαλέξουμε, μας βάλανε σε αυτούς που δεν διαλέξαμε, το πράσινο τιμολόγιο, έτσι δεν είναι? Α, αυτόματα πάει στο πράσινο και ξεκινάει μετά, αν κάποιος καταναλωτής θέλει να διαλέξει το μπλε, το κίτρινο ή τα υπόλοιπα χρώματα. Το τιμολόγιο όμως το οποίο δεν το αλλάζει κανείς είναι το πράσινο. Το πράσινο μέχρι στιγμής έχουμε θετικά στοιχεία. Είχα πει και σε πολλές συνεντεύξεις μου ότι το πράσινο ας το αφήσουμε να δούμε. Απ' την άλλη όμως είναι πάρα πολύ νωρίς να βγάλουμε μια σύγκριση, να δούμε τις τιμές. Λογαριασμοί έχουν έρθει. Εγώ προσωπικά στο δικό μου οικιακό τιμολόγιο δεν είδα μεγάλη διαφορά και έχω πράσινο. Mm-hmm. Χωρίς αυτό να λέει κάτι, απλώς το λέω ως προσωπική μου... Μπορεί τον άλλο μήνα να αλλάξετε όμως και να πάτε σε άλλο χρώμα, έτσι, στο μπλε. Ακριβώς. Ναι. Ακριβώς. Και τον άλλο μήνα να είμαι στο μπλε. Από την άλλη, δεν μπορούμε να έχουμε εικόνα. Έχουν βγει φυσικά κάποιες τιμές, οι οποίες όμως δεν μπορούν να προσδιορίσουν το μέγεθος των λογαριασμών, γιατί δεν γνωρίζουμε τι κατανάλωση έχει γίνει στα νοικοκυριά λόγω των γιορτών κτλ. Είναι μια ιδιαίτερη περίπτωση. Δεν είναι ένας μήνας ο οποίος είναι ένας κλασικός μήνας ρουτίνας, ένας Γενάρης, ένας Φεβρουάριος, ένας κουφός μήνας που λέμε. Ναι. Αυτή τη στιγμή ο Δεκέμβριος έχει μέσα λίγο έτσι μια σπατάλη, όχι πέρογγι από τους καταναλωτές, αλλά όσο να είναι γιορτές είναι, ο καταναλωτής ξεφεύγει λίγο πάνω στη ρουτίνα του. Αυτό που θα φανεί το Φεβρουάριο, που είναι ένας κουφός μήνας, ένας κουτσός μήνας, ένας μήνας ρουτίνας, ένας μήνας με συγκεκριμένες κινήσεις που κάνει ο καταναλωτής μες στο σπίτι, δεν έχει γιορτές, δεν έχει διάφορα έξτρα κατανάλωση, να χρησιμοποιήσει το ρεύμα ο καταναλωτής. Εκεί θα δούμε και πώς θα κοιμαθούν οι τιμές. Ρωτάνε, παίρνει ο κόσμος και στο Ίνδια, στα γραφεία μας εδώ στην Αθήνα, παίρνει ο κόσμος και ρωτάει τι μπορεί να δημιουργήσει, τι μπορεί να κάνει. Τα πράγματα είναι... Τώρα, κύριε Αλεξόπουλε, για να καταλάβουμε, εμείς τώρα τι πρέπει να κάνουμε, να παρακολουθούμε κάθε μήνα τις τιμές που βγάζει κάθε εταιρεία στο πράσινο χρώμα ή στα υπόλοιπα και αναλόγως να αλλάζουμε εταιρεία, χρώμα και τα υπόλοιπα? Ναι. Αυτό πρέπει να κάνει. Θα ο καταναλωτής μέσα σχεδόν κάθε δεύτερη τρίτη μέρα σε μια συγκεκριμένη πλατφόρμα και θα παίρνει πληροφορίες. Θα προσπαθεί να καταλάβει την αγορά, πού κινείται, τι τον συμφέρει, ποια τιμή είναι αυτή, πώς θα είναι οι άλλοι, πώς θα είναι σε μια εβδομάδα κτλ. Υπάρχει ένα περιβάλλον το οποίο... Εγώ είμαι οικονομολόγος, έχω τελειώσει το Πάντιο Πανεπιστήμιο στα οικονομικά και ακόμα δεν μπορώ να το αναλύσω. Φανταστείτε δηλαδή ένας άνθρωπος ο οποίος έχει ένα κατώτερο μορφωτικό επίπεδο και δεν είναι και η δουλειά του στο κάτω-κάτω. Εμείς είμαστε έχουμε κάνει και στο Πάντιο ανάλυση σε διαγράμματα κτλ. Είναι ένα δύσκολο έργο για τον καταναλωτή. Τώρα υπάρχουν, κύριε Αλεξόπουλε, υπάρχουν και τα ψηλά γράμματα και εκεί αναφέρεται ότι αν ένας καταναλωτής δεν πληρώσει στην ώρα του, πληρώνει ένα ποσοστό παραπάνω. Ακριβώς. Κοιτάξτε, κύριε Ελιοπούλου, μην κρυβόμαστε πίσω από το δάχτυλό μας.
Οι εταιρείες αυτές έχουν μελετήσει συγκεκριμένα στατιστικά στοιχεία, τα οποία γνωρίζουν με ποιον τρόπο θα βγάλουν κέρδος. Με την τιμή, με την αύξηση της τιμής που θα αγοράσουν, με τα στατιστικά στοιχεία ότι ξέρεις κάτι, ο Αλεξόπουλος, η Ηλιοπούλου, ο Παναγιώτης είναι κακοπληρωτές και αργούν, γιατί όλοι αργούμε. Ναι. Ακόμα και χρήματα να έχουμε, την Παρασκευή την κάνουμε Τρίτη. Και η Τρίτη θα γίνει Πέμπτη. Στις 4 μέρες λοιπόν σταδιακά θα πάρει το 5 ευρώ το πάγιο και θα πάρει και μια προσάκουση 7 ευρώ. Είναι 12 ευρώ. Είναι 12 ευρώ. Άρα η όποια μείωση καλύπτεται από αυτό. Τη ζημιά την έβγαλε. Ναι. Δεν γνωρίζουν ότι πολλά νοικοκυριά δεν μπορούν να καταβάλουν στην ώρα τα τέτοια. Εσείς τι νομίζετε ότι οι εταιρείες αυτές το προσωπικό τι το βάζουν να κάνει? Αναλύσεις κάνει σε στατιστικά στοιχεία. Παίρνουν στατιστικά στοιχεία της αγοράς, τα μελετάνε και ξέρουν ακριβώς πώς θα βγάλουν κέρδος. Γι' αυτό λέγεται και ολιγοπόλιο. Τη στιγμή λοιπόν τη φτιάχνει το ολιγοπόλιο, δεν αφήνει να κάνει είσοδος καμία εταιρεία και εκμεταλλεύεται αυτό το ολιγοπόλιο. Αυτά είναι η θεωρία των παινιών. Αυτά που κάποτε ο Γιάννης ο Βαρουφάκης φώναζε για την Ευρωπαϊκή Ένωση το 2015 κτλ. Είναι μάθημα η θεωρία των παινιών της οικονομικής επιστήμης. Είναι μάλιστα το δίλημα του φυλακισμένου. Αν ανατρέξει κάποιος στο ίντερνετ και πατήσει το δίλημα του φυλακισμένου, περιγράφει πώς δύο πριν φυλακιστούν. Μάλιστα αυτό το δίλημα του φυλακισμένου το χρησιμοποιεί και η ελληνική αστυνομία και στην Αμερική είναι στο προανακριτικό έργο της αστυνομίας. Ομολόγησε εσύ να φας ένα χρόνο και ας τον άλλο να φάει 10. Αυτό είναι το δίλημα του φυλακισμένου. Τι ίδια ακριβώς αγορά έχουμε εδώ, η θεωρία των παινιών. Ένα ολιγοπόλιο, μια κλειστή αγορά, δεν αφήνει κανένα να κάνει είσοδο γιατί είναι η αγορά τέτοια και παίρνουμε τι μπορούμε να βγάλουμε από ένα διάγραμμα. Κατακλείδη τώρα για αυτό το θέμα, κύριε Αλεξόπουλε, τι μας λέτε, ποια είναι η συμβουλή? Περιμένουμε να δούμε πώς θα κυλήσει αυτός ο μήνας. Κάνουμε την έρευνά μας το τι συμβαίνει στις άλλες εταιρείες που είναι ανταγωνιστικές σε αυτή που είμαστε. Και ανάλογα με το τι τιμή μας συμφέρει, αλλάζουμε. Ανταγωνιστική θα βρείτε λοιπόν το Φεβρουάριο μια εταιρεία, τώρα να μην λέμε ονόματα, δεν χρειάζεται να κάνουμε διαφήμιση, τη Βίτα. Ναι. Η οποία ήταν πιο ανταγωνιστική το Φεβρουάριο από την Α ή από τη Γ. Το Μάρτιο όμως γίνεται πιο ακριβή από την Α. Και τον Απρίλιο είναι πιο ακριβή και από τη Β και από τη Γ. Εσείς δηλαδή όλη μέρα ή ο καταναλωτής τι θα κάνετε, να ψάχνει στο ίντερνετ ποια τιμή τον εμβολεύει? Θεωρώ ότι δεν πρέπει να περνάει κάποιες τρολογατόρες. Θεωρώ ότι ο κόσμος πρέπει να κάτσει στο πράσινο τιμολόγιο, σαν συγκεκριμένο, σε ένα τιμολόγιο που του αρέσει, το μπλε. Δεν δίνω εγώ κάποιες συμβουλές. Εγώ θεωρώ ότι το πράσινο, επειδή είναι σταθερό, ή το μπλε, είναι δύο τιμολόγια τα οποία θεωρώ ότι δεν θα ανέβουν προς τα πάνω. Έτσι κι αλλιώς τα άλλα τιμολόγια θέλουν μια ειδική ατζέντα, έξυπνο μετρητή κτλ. Και να προσπαθούν να κάνουν οικονομία στην κατανάλωσή τους δηλαδή. Ναι. Να μην ξεπερνάς κάποιες μονάδες. Αν το λειτουργείς ασυναίσθητα και θεωρείς ότι εντάξει, κάποια στιγμή μπορεί να ψωνίσουμε φέτος πιο φθηνά, εκεί θα την πατάνε. Από την άλλη, προσοχή μεγάλη. Το συμπέρασμα είναι ότι κάνουμε οικονομία στην κατανάλωσή μας για να πληρώνουμε και λιγότερα. Αυτή είναι η ουσία. Μα δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει άλλος δρόμος. Σας λέω, θα βρείτε το τιμολόγιο Β το Μάρτιο, φθηνό, και τον Απρίλιο θα είναι πιο ακριβό. Και πάλι θα πηγαίνετε να αλλάζετε. Είναι και μια δύσκολη διαδικασία, όπως και να το κάνεις. Θα δούμε πώς θα κυλήσει αυτό. Θα έχουμε την ευκαιρία να τα ξαναπούμε για αυτό το θέμα. Να πάμε και στο τελευταίο μας θέμα συζήτησης, που είναι οι χειμερινές εκπτώσεις, οι οποίες ξεκίνησαν σήμερα. Να μας πείτε δύο λόγια τι πρέπει να προσέχουμε ως καταναλωτές αυτό το διάστημα, για να και να κερδίσει η τσέπη μας και να πάρουμε και καλά προϊόντα και να μην πέσουμε και θύματα απάτης.
Αυτές οι εκτόσεις θα ξεκινήσανε, διανύονται μέχρι τις 29 Φεβρουαρίου. Το κράτος περιμένει γύρω στα 6 δις από αυτές τις εκτόσεις να ταμιεύσει τα ταμεία του. Δεν ξέρω, βαστάω μικρό καλάθι. Η τόνωση της τοπικής οικονομίας, τα τοπικά καταστήματα, προφανώς μας ενδιαφέρει όλους, γιατί πρόκειται για δικούς μας ανθρώπους, γνωστούς, φίλους, γειτόνους, οι οποίοι μπορούν να βοηθούν από εμάς τους τοπικούς καταναλωτές. Καλό θα είναι να βοηθήσουμε την τοπική οικονομία. Από την άλλη, προσοχή μεγάλη στα present, δηλαδή στα ποσοστά. Τώρα 40% αν δεις στη βιτρίνα, δεν χρειάζεται να παψωνίσει. Θα δει τιμή. Τιμή έναρξης, τιμή τελική. Τόσο έκανε τότε, τόσο έκανε τώρα. Αυτά τα 40 και 50% προσωπικά εγώ δεν τα εμπιστεύομαι. Δεν μπαίνω καν σε τέτοιο μαγαζί. Δεν μου λέει κάτι το να βάλει η κυρία Λιοπούλου ότι κάνει 60% έκπτωση χωρίς να μου δίνει το πρώτο στοιχείο πόσο έκανε. Δεν μου λέει κάτι. Εγώ θέλω τιμή. Όχι εγώ, οι καταναλωτές θέλουμε τιμή. Έκανε 120. Πραγματικά το είδα λοιπόν στην Καλαμάτα ή στον Πύργο, στο τάδε μαγαζί, τα Χριστούγεννα που πήγα αυτό το παπούτσι 139 και μου το βάζει τώρα 100. Πραγματικά μου κάνει 39 ευρώ έκπτωση. Αυτό το καταλαβαίνω. Το να μου βάλει στη βιτρίνα 40, 50, 70, 80 αυτά τους κράχτες, αυτές τις πλασματικές εκτόσεις, αυτό καλό είναι οι εμπόροι, αν θέλουν να προτιμάμε τα τοπικά καταστήματα, να τα αποφύγουν. Να είναι πιο ξεκάθαροι. Γιατί ο καταναλωτής πλέον το χρήμα το βγάζει πολύ δύσκολα. Ο καταναλωτής έχει δικαίωμα να κάνει την έρευνα της αγορά, να μην υπερφορτώσει την πιστωτική του κάρτα, αρκετά την υπερφόρτωσε το. Να καλύψει κάποιες ανάγκες που έχει. Μην ξεκινήσει τώρα και ψωνίζει, γιατί πρέπει να ψωνίσει, ναι, γιατί έχει εκτόσεις. Τις βασικές του ανάγκες. Και προσοχή μεγάλη, επειδή στις προσφορές πραγματικά δεν μπορεί να γυρίσεις πίσω. Δεν αλλάζονται δηλαδή τα προϊόντα. Καλό είναι να κρατάει την απόδειξη ο καταναλωτής, ώστε να μπορέσει να γυρίσει πίσω κάποιο ελαττωματικό προϊόν. Το ξαναλέω πάλι για να μην υπάρχει παρεξήγηση. Ελαττωματικό προϊόν. Όχι ένα προϊόν που ψώνισε με έκπτωση και το γυρίζει πίσω γιατί δεν του άρεσε. Να είναι ελαττωματικό. Εκεί λοιπόν χρειάζεται απόδειξη. Καλό λοιπόν είναι οι καταναλωτές να παίρνουν τις αποδείξεις. Εγώ να ευχηθώ καλές αγορές, να προτιμάνε τα τοπικά καταστήματα του τόπου μας. Εντάξει, οικογένειες μεγαλώνουν, δικοί μας άνθρωποι είναι φίλοι, αλλά και από την άλλη μεριά και αυτοί οι επιχειρηματίες, οι τοπικοί επιχειρηματίες, ας φερθούν ανθρώπινα και ειλικρινά στον καταναλωτή και θα έχουν κέρδος. Αν μιλήσουν τη γλώσσα της ειλικρίνειας, θα έχουν κέρδος. Όλοι θα έχουν κέρδος. Κύριε Αλεξόπουλε, να σας ευχαριστήσουμε για τη συζήτηση. Καλή συνέχεια. Καλή χρονιά να έχετε. Ό,τι επιθυμείτε. Καλή χρονιά σας. Να είστε καλά. Επίσης. Πάμε τώρα, κυρίες και κύριοι, σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε. Γραφείο Ενοικιάς Συνοχημάτων Ace Transfer Παπαδημητρίου. Παρέχουμε γιοταχή, μινιβάν 7 έως και 9 θέσεων και VIP transfer. Παπαδημητρίου. Ένα όνομα που γράφει ιστορία και στις μετακινήσεις. Ace Transfer Παπαδημητρίου. Νέα είσοδος Καλαμάτας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6947 26 1251.
δημιουργοί της τρανς, μεταφορές από το 1943. Καναδάς, Αυστραλία, Αμερική, Ευρώπη, Αθήνα. Παντού, δίπλα σας. Μεταφορά ελαιολάδου και δεμάτων. Χρόνια τώρα στηρίζουμε τους παραγωγούς και μεταφέρουμε το ελαιόλαδό σας παντού. Σπουργίτης Τρανς. Τώρα και μεταφορά ευπαθών προϊόντων σε ελεγχόμενη ψήξη. Ανταποδίδουμε την εμπιστοσύνη σας με νέες μειωμένες τιμές. Σπουργίτης Τρανς. Λεωφόρος Αθηνών 186. Τηλέφωνο 27210-22-266. Η κλιματική αλλαγή προκαλεί συχνότερα επικίνδυνα καιρικά φαινόμενα. Για να αντιμετωπίσουμε ενδεχόμενη πλημμύρα, βεβαιωνόμαστε ότι οι υδρορροές λειτουργούν κανονικά. Σε περίπτωση καταιγίδας, αποφεύγουμε τα υπόγεια και μεταφερόμαστε σε ψηλά σημεία. Βοηθάμε ηλικιωμένους και άτομα με αναπηρία. Αν μπει νερό, κλείνουμε αμέσως το γενικό του ηλεκτρικού. Αν βρισκόμαστε έξω, σταματάμε την πορεία μας και αναζητούμε άμεσα ασφαλές σημείο. Ποτέ δεν διασχίζουμε ορμητικά νερά, πεζή ή με όχημα. Θυμόμαστε, μια καταιγίδα μπορεί να προκαλέσει πλημμύρα αρκετή ώρα αργότερα. Σε έκτακτη ανάγκη, καλούμε το 112, ενώ ακολουθούμε πάντα τις οδηγίες των αρχών. Όταν αδιαφορείς για το γείτονα που πυροβολεί τα αδέσποτα, όταν δεν δίνεις σημασία στη γειτόνισσα που πετά φόλες, όταν δεν παίρνεις σοβαρά το φίλο που πατάει ό,τι ζώο βρει μπροστά του με τα μάξι, όταν δεν κάνεις κάτι για το ξαδερφάκι σου που βασανίζει μέχρι θανάτου τα αδέσποτα, να θυμάσαι ότι οι άνθρωποι αυτοί κάποια στιγμή θα κάνουν κακό σε σένα ή στην οικογένειά σου. Οι περισσότεροι δολοφόνοι ξεκίνησαν βασανίζοντας και δολοφονώντας ζώα. Κάλεσε το 100, έστω και ανώνυμα. Και αν δεν ανταποκριθούν, ενημέρωσε τον εισαγγελέα και τα κεντρικά της αστυνομίας. Δεν χρειάζεται μήνυση, η κακοποίηση ζώων διώκεται αυτεπάγγελτα. Δεν είναι ρουφιανιά, είναι ηθική σου υποχρέωση. Μην γίνεσαι συνένοχος στο έγκλημα. Φιλοζωική και περιβαλλοντική δράση εθελοντών Δίου Ολύμπου, ο Περίτας. Επιστρέψαμε, είμαστε και πάλι εδώ και θα πάμε στο Δήμο Δυτικής Μάνης, όπου εκεί υπάρχει η εθελοντική ομάδα ΓΕΑ, γνωστή σε όλους μας, γιατί είναι πολύ σημαντική η δράση της. Είναι μαζί μας ο κύριος Κώστας Ξηδέας. Καλησπέρα σας, καλή χρονιά. Καλή χρονιά να έχουμε, καλησπέρα σε εσάς και στους τηλεθεατές σας. Κύριε Ξηδέα, πέρασε έτσι μια δύσκολη χρονιά το 2023 και βέβαια και εσείς κάνατε και το απολογισμό σας, γιατί οι παρεμβάσεις σας ήταν ουσιαστικές αυτή τη χρονιά. Πριν πάμε όμως σε αυτό, επειδή είχαμε και κακοκαιρία αυτές τις ημέρες, είχαμε έτσι περιστατικά που έπρεπε να παρέμβετε. Ευτυχώς εδώ στο Δήμο μας, στη Δυτική Μάνη, δεν μας άγγιξε ιδιαίτερα η κακοκαιρία. Πέρασε ξυστά, μπορούμε να πούμε. Ήταν μια έντονη βροχόπτωση, βέβαια. Είχαμε κάποια μικροπλημμυρικά φαινόμενα, τα οποία τα αντιμετωπίσαμε χωρίς ιδιαίτερα προβλήματα. Για πείτε μας τώρα, έτσι, τις δράσεις σας μέσα στο 2023. Γιατί εσείς παρεμβαίνετε σε πολλά επίπεδα, τόσο και στον τομέα της υγείας, σε φωτιές, σε διασώσεις. Τι να πούμε, έχετε αναλάβει τα πάντα εκεί στη Δυτική Μάνη, έτσι. Δυστυχώς έτσι ακριβώς είναι. Όπου κακό, εμείς είμαστε μέσα. Ναι, το 23 δεν είχαμε πάρα πολλά περιστατικά ανάλογα με τα προηγούμενα χρόνια. Όμως ήταν αρκετά τα οποία ήταν σοβαρά περιστατικά, τα οποία μας ανησυχούν ιδιαίτερα, γιατί βλέπουμε ότι από το κακό πάμε στο χειρότερο. Κάθε χρόνο δηλαδή, αντί να βελτιώνονται οι καταστάσεις, έχουμε, ας πούμε, πυρκαγιές δεν είχαμε στη Μάνη. Ευτυχώς προλάβαμε κάποιες, γιατί βοήθησε και ο καιρός και η άμεση επέμβαση δική μας και της πυροσβεστικής επέτρεψε αυτό το κακό. Όμως, όπως βλέπουμε σε άλλες περιοχές, και η κλιματική αλλαγή βέβαια ευθύνεται και σε αυτό, αλλά και η υποστελέχωση των δυνάμειων καταστολής της πυρόσβεσης γενικότερα,
δεν επαρκούν πολλές φορές όταν έχουμε μια μεγάλη πυρκαγιά. Και εδώ είναι που ανησυχούμε και εμείς λιγάκι όσον αφορά αυτό το θέμα των πυρκαγιών στην περιοχή μας. Γιατί το λέμε συχνά, είμαστε τυχεροί που δεν έχουμε καγιά ακόμα. Δεν είναι μόνο το ότι εμείς καταβάλουμε βέβαια μεγάλη προσπάθεια ώστε να μην υπάρξουν μεγάλες πυρκαγιές, όμως κάποια στιγμή αν το ευνοήσει ο αέρας, αν οι καιρικές συνθήκες είναι τέτοιες, με τις δυνάμεις που ήδη υπάρχουν, δηλαδή οι εθελοντές μας και ένα όχημα της πυροσβεστικής που εδρεύει στο προάσιο, στο κλιμάκιο του προάσιου το καλοκαίρι, ενδεχομένως να μην επαρκούν μέχρι να έρθουν ενισχύσεις από την Καλαμάτα ή από την Αερόπολη. Οπότε έχουμε μια ιδιαίτερη ανησυχία. Και γι' αυτό το λόγο θέλουμε να ενισχύσουμε ακόμα περισσότερο με θελοντές το σύλλογό μας, γιατί δεν είμαστε αρκετοί για να μπορέσουμε να κινήσουμε όλα τα οχήματά μας, ώστε να είμαστε μια δυνατή ομάδα με 4 πυροσβεστικά αυτοκίνητα και να υπάρχει και ένα πεζοπόρο τμήμα το οποίο να μπορεί να επέμβει άμεσα. Και γι' αυτό το λόγο κάναμε ένα κάλεσμα εδώ στους ντόπιους να βοηθήσουν, γιατί ούτες ή άλλως όταν πάρει μια μεγάλη πυρκαγιά τρέχουν να βοηθήσουν, είτε με τα αγροτικά τους αυτοκίνητα, με τα τρακτέρια τους, ακόμα και με τα χέρια τους να κόψουν μια κλάρα, να σβήσουν μια φωτιά. Όμως γνωρίζουμε πολύ καλά και όσοι ασχολούνται με αυτό το θέμα της δασικής πυρόσβεσης, γνωρίζουμε πολύ καλά ότι δεν αρκεί αυτή η προσπάθεια και η θέληση των ανθρώπων που έρχονται να βοηθήσουν. Πρέπει ουσιαστικά να εκπαιδευτούν, να φοράνε τα κατάλληλα ρούχα, ώστε να μπορούν να γίνουν και αποτελεσματικοί. Γι' αυτό το λόγο κάναμε ένα κάλεσμα να έρθουν αυτά τα άτομα, τα οποία ούτες ή άλλως θα τρέξουν για τη φωτιά, να κάνουμε μία εκπαίδευση, να πιστοποιηθούν, ώστε να μπορούν, βάσει με τον νέο κανονισμό που υπάρχει εδώ και 2 χρόνια, που επί της ουσίας δεν επιτρέπει πολίτες να εμπλακούν σε πυρκαγιές. Και αυτό από ό,τι είδαμε και στη Ρόδο φέτος, που το είδαμε και στις τηλεοράσεις, που η αστυνομία σταμάταγε στην κυριολεξία τους πολίτες που έτρεχαν να βοηθήσουν για τη δική τους ασφάλεια, αλλά και περισσότερο για την ασφάλεια των πυροσβεστών των ίδιων. Γιατί με τα αυτοκίνητά τους, αντιλαμβάνεστε, κλείναν δρόμους, ενδεχομένως να μην μπορούσε να περάσει ένα πυροσβεστικό, και όλα αυτά τα μικροπροβλήματα, τέλος πάντων, μπήκε μέσα σε ένα πλαίσιο νόμου το οποίο απαγορεύει επί της ουσίας πολίτες να εμπλακούν σε πυρκαγιές. Αλλά εκπαιδευμένους εθελοντές, όχι, έτσι. Εκπαιδευμένους εθελοντές δεν τους απαγορεύει. Εκπαιδευμένους εθελοντές δεν έχουν πρόβλημα. Ναι. Όχι, βέβαια. Γι' αυτό το λόγο θέλουμε αυτά τα άτομα να εκπαιδευτούν, να πάρουν μια πιστοποίηση, ώστε να μπορέσουμε οργανωμένα και να χρησιμοποιήσουμε και όλο το μηχανολογικό μας εξοπλισμό πυρόσβεσης, εφόσον έχουμε αρκετά τέτοια υλικά, τέτοια εργαλεία, απλά δεν έχουμε αρκετούς εθελοντές, να τους εκμεταλλευτούμε και εμείς σαν σύλλογος για να προστατεύσουμε στην κυριολεξία την περιοχή μας ουσιαστικά. Αυτός είναι ο ένας στόχος όσον αφορά την πυρόσβεση. Τώρα, τα άλλα θέματα, ας πούμε, που μας τώρα απασχολούν εδώ... Τώρα εσείς έχετε αναλάβει και τον τομέα της υγείας, είναι αλήθεια. Φυσικά, δυστυχώς, χωρίς να το θέλουμε, αναγκαστικά πρέπει να βοηθήσουμε και σε αυτό το τομέα, γιατί και το κέντρο υγείας αυτή τη στιγμή είναι υποστελεχωμένο από γιατρούς, με την έννοια του ότι και οι γιατροί καταβάλουν μεγάλες προσπάθειες και άπειρες ώρες εργασίας, συν η κόπωση που έρχεται σιγά σιγά, και ήδη έχουμε περάσει ένα καλοκαίρι. Ευτυχώς έρχονται κάποιοι γιατροί από το Μελιγαλά και κάνουν βάρδιες, ώστε να μπορέσουν και αυτοί οι άνθρωποι να ξεκουραστούν λίγο. Όπως αντιλαμβάνεστε, υπάρχει κάποιο κενό όσον αφορά τους γιατρούς. Τώρα, αυτό το τελευταίο δεκαήμερο, είναι η καθαρή δύναμη των γιατρών του κέντρου υγείας, που σημαίνει ότι υπάρχουν μονές εφημερίες, και στις μονές εφημερίες δεν υπάρχει ασθενοφόρο. Δηλαδή, δεν μπορεί να φύγει ο μοναδικός γιατρός του κέντρου υγείας σε ένα περιστατικό με το ασθενοφόρο. Εκεί, και τι γίνεται, κύριε Ξηδέα, τι γίνεται αν τύχει ένα περιστατικό? Γιατί... Τι γίνεται αν τύχει κάποιο περιστατικό που χρειάζεται να μεταφερθεί? Σε αυτή την περίπτωση, τότε καλούμε το ΕΚΑΒ, όπως είπα και πριν,
το ΕΚΑΒ, αν μπορεί να ανταποκριθεί και δεν είναι άμεση μεταφορά, θα έρθει μετά από μία ώρα, μία ώρα και μισή ανάλογα, εφόσον είναι στο κέντρο υγεία. Γιατί, αν τυχόν βρίσκεται το περιστατικό σε ένα απομακρυσμένο χωριό τη περιοχή μα, αντιλαμβάνεστε, θα είναι πάνω από μία μισή ώρα να φτάσει κάποιο εκεί. Οπότε, αν είναι πλήγον το περιστατικό, τότε σε επεμβαίνουμε εμεί, πηγαίνοντα με το δικό μα ασθενοφόρο, παραλαμβάνοντα το ασθενή. Τον μεταφέρουμε στο κέντρο υγείας, του παρέχουν τις ανάλογες φροντίδες και αν κριθεί αναγκαίο, φεύγουμε επί τόπου, πάμε προς συνάντηση του ΕΚΑΒ που έρχεται στη διαδρομή από Καλαμάτα προς τα εδώ. Ή ακόμα και ακόμα, αν χρειαστεί, πάμε και στο νοσοκομείο. Αυτή τη διαδικασία, δυστυχώς, έχουν έρθει οδηγοί. Οδηγοί υπάρχουν από το στρατό με το νέο σύστημα που υπάρχει. Όμως, όπως είπα και πριν, σε μονές εφημερίες, δυστυχώς δεν υπάρχει ασθενοφόρο. Οπότε καλούμαστε να καλύψουμε και αυτό το κομμάτι. Βέβαια φέτος ήταν λιγότερα τα περιστατικά από πέρυσι, γιατί όπως είπα και πριν καλύπτονται και από τους στρατιωτικούς οδηγούς και όποτε υπάρχει διπλοβάρδια στο κέντρο υγείας από γιατρούς, τότε επεμβαίνουν αυτοί. Όμως δεν πάβουν να υπάρχουν και τα περιστατικά τα οποία αναγκαστικά θα πάμε και εμείς. Τώρα κύριε Ξηδέα, εσείς κάνατε και ένα κάλεσμα για εθελοντές. Πόσα άτομα χρειάζεστε επιπλέον προκειμένου να είσαστε έτσι στελεχωμένοι καλά ως ομάδα και δεύτερον με το θέμα του εξοπλισμού τι γίνεται? Όσον αφορά τον εξοπλισμό που έχουμε είναι 4 πυροσβεστικά οχήματα τα οποία εμείς αυτή τη στιγμή η δύναμή μας, η μάχη μου να το πούμε έτσι, είναι 11 εθελοντές. Από τους 11 εθελοντές έχουμε αυτή τη στιγμή 4 οδηγούς, αλλά αντιλαμβάνεστε είμαστε οριακά. Δηλαδή μπορούμε να τα κινήσουμε, αν ένας όμως λείπει, ένας οδηγός, ένα αυτοκίνητο θα κινητοποιηθεί, θα μείνει εδώ. Δεν θα έρθει στο περιστατικό. Και γι' αυτό το λόγο κάναμε κάλεσμα και για οδηγούς πυροσβεστικών οχημάτων, δηλαδή θα τους εκπαιδεύσουμε πάνω στα οχήματα πώς λειτουργούν κτλ. Και φυσικά να έχουν επαγγελματικό δίπλωμα και μια εμπειρία στην οδήγηση ενός αυτοκινήτου τέτοιου είδους. Συν γνωρίζοντας και οι ντόπιοι γνωρίζουν πολύ καλά την περιοχή, γνωρίζουν τους δρόμους. Οπότε θα είναι πολύ μεγάλη βοήθεια και η οδηγή. Από εκεί και πέρα, εθελοντές, όσοι περισσότεροι, τόσο το καλύτερο. Γιατί ναι, το κάθε αυτοκίνητο θέλει τουλάχιστον 3 άτομα, το λιγότερο. Και συν τη άλλη, άρα μιλάμε για 4 αυτοκίνητα, 3-4-12. Δηλαδή θέλουμε 12 εθελοντές. Συν και ένα πεζοπόρο τμήμα, το οποίο τα πεζοπόρα, να ξέρετε, στη δική μας περιοχή είναι ζωτική σημασία, γιατί δεν πάνε δρόμοι παντού και τα πεζοπόρα τμήματα μπορούν άνετα να κόψουν ένα μέτωπο το οποίο δεν φτάνει το αυτοκίνητο και να γλιτώσει μια τεράστια περιοχή. Συν με τα εναέρια μέσα είναι πολύ αποτελεσματική και μιλάμε πάντα για την πρώτη ώρα, για τις πρώτες 2 ώρες, γιατί μετά φυσικά θα έρθουν ενισχύσεις, πάρα πολλές ενισχύσεις και ευτυχώς και η πυροσβεστική μας έχει ιδιαίτερη εμπιστοσύνη και όταν εμείς πούμε ότι χρειαζόμαστε ενισχύσεις δεν περιμένουν να έρθει κάποιος αξιωματικός για να το διαπιστώσει. Με το που θα πούμε ότι χρειαζόμαστε εναέρια μέσα ή πεζοπόρα τμήματα γιατί η πυρκαγιά είναι ανεξέλεγκτη, αμέσως θα ενεργοποιηθεί όλος ο μηχανισμός και θα έρθουν από παντού πυροσβέστες. Αυτό είναι το θετικό και η καλή συνεργασία με τον χρόνο βέβαια και με τους αξιωματικούς της πυροσβεστικής έχουμε άριστες σχέσεις. Μάλιστα. Είναι πολύ σημαντικό το έργο σας και τι να πω και στις αναζητήσεις εκεί είσαστε, πάντα έχετε τα αποτελέσματα, είσαστε όπου σας ζητήσουν. Τώρα για το 2024 τι θα λέγατε, τι περιμένετε να γίνει? Για το 2024 θέλετε να πείτε? Ναι, λοιπόν. Για το 24 τι περιμένουμε? Οπωσδήποτε αυτό που μας προβληματίζει ιδιαίτερα φυσικά είναι οι πυρκαγιές, αλλά θα θέλαμε οπωσδήποτε να στελεχωθεί το κέντρο υγείας σε πρώτη φάση, γιατί είναι ένας τόπος το οποίο έχει και μεγάλους ανθρώπους και σύν της άλλης και το καλοκαίρι έρχονται χιλιάδες τουρίστες και τα περιστατικά είναι πάρα πολλά και ένα μικρό κέντρο υγείας με λιγοστούς γιατρούς και με ένα στενοφόρο, αντιλαμβάνεστε ότι βάζει σε κίνδυνο τους πολίτες της περιοχής μας και τους τουρίστες και
Το δεύτερο είναι να έρθουν οι εθελοντές, να γίνουμε πιο δυνατοί και αν χρειαστεί θα τους καλέσουμε. Αν δεν χρειαστεί, δεν είναι απαραίτητο να είναι εθελοντές όπως είναι αυτή η στιγμή η δομή της ΓΕΑΣ. Δεν χρειάζεται δηλαδή να κάνουν βάρδιες ή να έρχονται εδώ. Απλά θέλουμε να εκπαιδευτούν, να έχουμε τα τηλέφωνά τους και με το που θα γίνει κάτι να τους καλέσουμε. Οπότε αυτό δίνει και μια ευχέρεια στους εθελοντές, στους νέους που θέλουν να έρθουν, να μην έχουν την υποχρέωση να είναι κάποιες ώρες εδώ στη βάση μας. Mm. Θα μπορούν να εργάζονται και τα λοιπά και όπως είπα και πριν, εφόσον γίνει το κακό, ούτε σε άλλο θα έρθουν. Άρα λοιπόν είναι και αυτό είναι εύκολο να το κάνουν, δεν είναι κάτι το φοβερό. Η εκπαίδευση είναι... Δεν θα τους απασχολήσουμε. Η εκπαίδευση ιδιαίτερα. Πόσο κρατάει, κύριε Ξηδέα? Λοιπόν, σε πρώτη φάση θα κάνουμε εκπαίδευση για δασοπυρόσβεση και φυσικά όποιος θέλει μπορεί να συνεχίσει για τροχαία ατυχήματα, για αστικές πυρκαγιές, για πρώτες βοήθειες κτλ. Βέβαια, πρώτες βοήθειες θα είναι στο μάθημα της δασικής πυρκαγιάς, η οποία σε πρώτη φάση είναι περίπου στις 20 ώρες. Μάλιστα. Πρακτική και θεωρία. Ναι. Να σας ευχαριστήσουμε και να ευχηθούμε έτσι το 2024 να έχει λιγότερα περιστατικά και να πάνε όλα καλά και να στελεχωθεί και το κέντρο υγείας και, εντάξει, και να οργανωθείτε έτσι με περισσότερους θελοντές, ό,τι θέλετε ακριβώς. Και πάνω απ' όλα υγεία ευχόμαστε. Φυσικά υγεία πάνω απ' όλα. Και αυτό, μεγάλη προσοχή και τώρα το χειμώνα. Εδώ τουλάχιστον στη δική μας περιοχή γνωρίζουμε ότι ο οδικός άξονας είναι λίγο περίεργος στη Μάνη. Να είναι προσεκτικοί οι οδηγοί, να μην αναπτύσσουν μεγάλες ταχύτητες γιατί ο δρόμος δεν είναι κατάλληλος. Καθημερινά έχουμε μικροτροχαία ατυχήματα. Αυτό, ειρήνη σε όλο τον κόσμο, αγάπη, σύνεση και αυτά. Να είμαστε καλά όλοι. Να είστε καλά, καλή συνέχεια. Πάμε τώρα, κυρίες και κύριοι, σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε. Γραφείο Ενοικιάς Συνοχημάτων Ace Transfer Παπαδημητρίου. Παρέχουμε γιοταχή, minivan 7 έως και 9 θέσεων και VIP Transfer. Παπαδημητρίου. Ένα όνομα που γράφει ιστορία και στις μετακινήσεις. Ace Transfer Παπαδημητρίου. Νέα είσοδος Καλαμάτας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6947 26 1251. Της Trans, μεταφορές από το 1943. Καναδάς, Αυστραλία, Αμερική, Ευρώπη, Αθήνα. Παντού, δίπλα σας. Μεταφορά ελαιολάδου και δεμάτων. Χρόνια τώρα στηρίζουμε τους παραγωγούς και μεταφέρουμε το ελαιόλαδό σας παντού. Σπουργή της Trans. Τώρα και μεταφορά ευπαθών προϊόντων σε ελεγχόμενη ψήξη. Ανταποδίδουμε την εμπιστοσύνη σας με νέες μειωμένες τιμές. Σπουργή της Trans, Λεωφόρος Αθηνών 186, τηλέφωνο 27210-22-266. Τα απογεύματα δεν παίζω πια μπάλα, αλλά δεν μου λείπει κιόλας. Στο Αιγαίο, βράδυ, με καιρό,
Και δεν πας για ψάρεμα. Έχεις μπροστά σου ένα σπίτι, το οποίο πλέον είναι μόνο συντρίμια. Ένας άνθρωπος είναι θαμένος με στο χιόνι. Ξέρεις ότι έχεις μόνο 15 λεπτά. 15 λεπτά για να τον ξεθάψεις από εκεί πέρα μέσα. Είναι όμως αυτό το συναίσθημα που νιώθεις. Όταν τα δίνεις όλα για να σώσεις ένα παιδί πριν το καταπιεί το νερό. Η πραγματική ανταμοιβή είναι η ευγνωμοσύνη του ανθρώπου που κινδυνεύει. Είναι ο τρόπος που σε κοιτάζει ο άλλος. Αυτό το βλέμμα. Αυτό το βλέμμα του ανθρώπου που έσωσες από τα ερείπια. Πραγματικά είναι σαν να νιώθεις ότι παίρνεις μέρος σε ένα θαύμα. Και αυτό το βλέμμα σου δίνει τη δύναμη να συνεχίσεις. Επιστρέψαμε, είμαστε και πάλι εδώ στο τελευταίο μέρος της εκπομπής μας. Στο επίκεντρο αυτό τον καιρό βρίσκεται η τιμή του ελαιολάδου και επειδή αλλάζει η τιμή μέρα με τη μέρα, έτσι σας ενημερώνουμε σχεδόν καθημερινά. Είναι μαζί μας ο κύριος Νίκος Κουτσούκος, ο Διευθυντής του Σχολείου Ελιάς και Ελαιολάδου. Καλησπέρα σας κύριε Κουτσούκο, καλή χρονιά. Και σε όλους και σε εσάς και στους τηλεθεατές σας. Να ξεκινήσουμε τη συζήτησή μας με την τιμή του ελαιολάδου, η οποία έχει πάρει την νιούσα. Υπήρχε έτσι μια σταθερότητα το προηγούμενο διάστημα, όμως τις τελευταίες εβδομάδες, θα λέγαμε, ανεβαίνει η τιμή. Τώρα, ποια είναι η εικόνα? Ισχύει αυτό που λέτε. Το πρόβλημά μας είναι ότι οι παραγωγοί δεν βγαίνουν να πουλήσουν το προϊόν τους όσο έχουμε μαζέψει. Υπάρχει μια φάση απραξία, θα έλεγα, σταθεροποίησης. Κάποιες δεμονωμένες πράξεις γίνονται γιατί και οι άνθρωποι που τυποποιούν θα πρέπει να εξασφαλίσουν το προϊόν και τα συμβόλαια που έχουν στις αγορές. Με αποτέλεσμα να υπάρχει μια δυσκολία στο να πραγματοποιηθούν πράξεις και αυτό φέρνει την τιμή προς τα πάνω. Αυτό σημαίνει ότι οι παραγωγοί περιμένουν μήπως εξασφαλίσουν μια καλύτερη τιμή έτσι, το επόμενο διάστημα και κρατάνε το προϊόν, γιατί και φέτος είχαμε και μειωμένη παραγωγή. Φαντάζομαι και οι ποσότητες θα είναι μειωμένες. Ισχύει. Αυτό είναι μια πραγματικότητα. Θεωρώ ότι είναι σε μια φάση στοχασμού, ας το πούμε έτσι. Σκέφτονται πότε θα πρέπει να είναι καλύτερη εποχή να πουλήσουν. Θεωρώ όμως ότι θα πρέπει να αρχίσουν σιγά σιγά να το σκέφτονται και να βλέπουν τις ευκαιρίες που δημιουργούνται στο να διοχετευθεί και το προϊόν στην αγορά. Μην ξεχνάτε ότι για να υπάρχει αγορά πρέπει να υπάρχει και προϊόν. Ναι. Τώρα δηλαδή, ποια είναι η τιμή του ελαιολάδου αυτή τη στιγμή, κύριε Κουτσούκο? Είναι κοντά στα 9 ευρώ, λίγο λιγότερο, ανάλογα την περιοχή και το λάδι και το ελαιόλαδο για το οποίο μιλάμε, την ποιότητα του ελαιολάδου. Στον παραγωγό η τιμή είναι λίγο πριν το 9. Μάλιστα. Σε μια στρογγυλοποίηση το λέω έτσι αυτή τη στιγμή. Τώρα μπορούμε να κάνουμε εκτίμηση αν θα έχουμε έτσι υψηλότερη τιμή το επόμενο διάστημα ή είναι παρακινδυνευμένο? Είναι παρακινδυνευμένο κατά τη γνώμη μου, όχι όπως θα είναι προς τα πίσω για τις αμέσως επόμενες μέρες, απλά αυτό για το οποίο πρέπει να κάνουμε πρόβλεψη είναι για πιο χρονικό διάστημα. Για πόσο, για τις επόμενες μέρες, για μεγαλύτερο διάστημα. Είναι φανερό ότι ο πρώτος σταθμός θα είναι η άνοιξη, όπου θα υπάρξουν οι πρώτες ενδείξεις για την ανθοφορία και για την καινούργια ελαιοκομική περίοδο σε όλη τη Μεσόγειο. Μάλιστα. Αυτό είναι ένας κρίσιμος σταθμός που θα παίξει ρόλο.
Πάντως έχουμε ποιοτικά λάδια φέτος. Ναι, η χρονιά είναι ευχάριστα, μας έχει εκπλήξει ευχάριστα για την γειτονιά μας τουλάχιστον. Θεωρώ ότι οι ποιότητες είναι σε ένα καλό επίπεδο και νομίζω ότι τα λάδια θα χρησιμοποιηθούν για την κατανάλωση. Και επειδή μιλάμε έτσι και για ποιότητα του ελαιολάδου, το σχολείο Ελιάς και Ελαιολάδου διοργανώνει γευστικές δοκιμές ελαιολάδου. Τι ακριβώς είναι αυτό, κύριε Κουτσούκο? Ναι. Είναι μια δράση που κάνει το σχολείο εθελοντικά, γιατί τα μέλη του σχολείου είναι άνθρωποι με μεγάλη εμπειρία στις γευσιμασίες του ελαιολάδου. Είναι μέλη από πιστοποιημένα πάνελ στην Ελλάδα. Και έχουμε μια υπηρεσία λοιπόν που προσφέρουμε στα μέλη του σχολείου και όχι μόνο, στο να μάθει ο καθένας το προϊόν του, να μπορεί να αναγνωρίζει το προϊόν του. Νομίζω ότι είναι ένα κρίσιμο σημείο η γεύση γνωσία γενικά του ελαιολάδου να ανοίξει σε όσο το δυνατόν περισσότερο κόσμο. Τώρα, αν θέλει κάποιος έτσι να μπει στη διαδικασία, τι πρέπει να κάνει? Θα πρέπει να μπει στο site του σχολείου ή στο Instagram, στο Facebook, να μας στείλει ένα mail, εκεί γράφονται τα στοιχεία ή στο τηλέφωνο που υπάρχει στο σχολείο, και να μας πει τα στοιχεία του για να μπορέσουμε να τον γράψουμε. Έχει ένα μικρό κόστος, κυρίως το κόστος των λαδιών και τα υπόλοιπα αναλώσιμα, και αυτό είναι όλο. Μάλιστα. Δεν ξέρω αν έχετε να προσθέσετε κάτι άλλο. Να σας ευχαριστήσουμε που είσαστε μαζί μας. Τίποτα. Εμείς στα σχολείο θεωρούμε ότι όταν ο καθένας μας γνωρίζει την ιδιότητα του προϊόντος του και δεν νομίζει ότι το γνωρίζει, το λάδι θα βρεθεί σε μια καλύτερη τύχη. Μάλιστα. Ευχαριστούμε πολύ. Καλή συνέχεια. Να'τε καλά. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Γεια σας. Και πάμε τώρα και σε κάτι τελευταίο. Για πρώτη φορά η θετική επίπτωση από την αύξηση της έκπτωσης φόρου για τους γονείς με παιδιά θα φανεί στη μισθοδοσία του Ιανουαρίου. Η έκπτωση φόρου δίδεται ξεχωριστά για κάθε γονιό. Αυτό σημαίνει ότι ζευγάρι δύο εργαζομένων με μισθούς που ξεπερνούν το αφορολόγητο θα δει το όφελος να διπλασιάζεται. Στη μισθοδοσία του Ιανουαρίου, η οποία θα καταβληθεί στο τέλος του μήνα, θα φανεί για πρώτη φορά η θετική επίπτωση από την αύξηση της έκπτωσης φόρου για τους γονείς με παιδιά. Έτσι, όσοι έχουν μισθό που υπερβαίνει το αφορολόγητο όριο, ουσιαστικά πάνω από 800 ευρώ το μήνα, θα δουν μείωση στις κρατήσεις, η οποία θα κυμαίνεται από τα 6,43 ευρώ το μήνα και θα φτάνει μέχρι τα 17,14 ευρώ, με κριτήριο όχι το ύψος του μισθού, αλλά τον αριθμό των παιδιών. Δεν λύνουμε το πρόβλημα το οικονομικό των πολιτών σε καμία περίπτωση. Δεν ωρεοποιούμε την κατάσταση. Είναι όμως χρήματα τα οποία πηγαίνουν στις τσέπες του πολίτη ακριβώς για να αντιμετωπίσει όλα αυτά τα προβλήματα. Για τους μισθωτούς του ιδιωτικού τομέα, η εκαθάριση μισθοδοσίας με τα νέα ποσά έκπτωσης φόρου θα γίνει για πρώτη φορά στο τέλος αυτού του μήνα, με τις προσαρμογές στα λογιστικά πακέτα να έχουν ήδη προχωρήσει. Όσο αυξάνει ο μισθός, τόσο μικρότερη γίνεται πάντως η έκπτωση φόρου. Ωστόσο, αυτό που μετράει είναι η διαφορά, η οποία μένει πάντα ίδια. Έτσι, όσοι έχουν ένα παιδί θα δουν καθαρή αύξηση 6,43 ευρώ, όσοι έχουν δύο παιδιά θα δουν πλέον 15,7 ευρώ καθαρά, το ίδιο θα συμβεί και για όσους έχουν τρία παιδιά, ενώ στα τέσσερα η αύξηση φτάνει στα 17,14 ευρώ. Η έκπτωση φόρου δίδεται ξεχωριστά για κάθε γονιό. Αυτό σημαίνει ότι το ζευγάρι δύο εργαζομένων με μισθούς που ξεπερνούν το αφορολόγητο θα δει το όφελος να διπλασιάζεται. Η αύξηση αυτή στα καθαρά προκύπτει με την παραδοχή της διατήρησης του μισθού στα ίδια επίπεδα. Προφανώς, αν οι εργαζόμενοι πάρουν αύξηση μέσα στο 24, θα δουν και την παρακράτηση φόρου να αυξάνεται. Κάπως έτσι φτάσαμε στο τέλος της σημερινής εκπομπής. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο στις 5 το απόγευμα. Μείνετε εδώ, ακολουθούν τα δελτία ειδήσεων από Αργολίδα, Λακωνία και Πάτρα και στις 9 ακριβώς το κεντρικό δελτίο ειδήσεων με το Θέμη Κανελόπουλο. Καλό σας βράδυ. Γεια σας.